Ένα-δύο, ακούγομαι. Ακούει. Ρε, ζήσαμε να το ζήσουμε κι αυτό. Εντάξει. Φανταστικά πράγματα. Τι να κάνουμε, Δεν πειράζει. Θα προσαρμοστούμε στα νέα συνθήκας. Ναι. Ναι, έτσι είναι. Εντάξει. Αρκεί να μην, να μην τις έχουμε για πάρα πολύ καιρό κοντά μας. Τι να κάνουμε. Εντάξει. Κάτσετε, λες καλά τώρα μπορούμε και είναι τουλάχιστον ένα στο στούντιο. Κάτσετε, να δούμε. Ναι. 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 Καλό θα ήταν να παραμείνει αυτό το, αυτό το rate και αυτό το ratio. Ναι. Έτσι στο σταθμό. Ναι, εντάξει. Ναι, εντάξει, τέσσερα άτομα κυκλοφορούν. Τι είπα να πει. Τέσσερα άτομα. Και στη Γουχάν, τέσσερα άτομα μπορεί να ήταν. Απλώς ο ένας. Τέσσερα άτομα πότε λέμε για τέτοια ώρα. Όχι τέτοια ώρα, σε κάποια ώρα λέω. Μπορεί να ήταν εκεί πέρα μόνο τέσσερα άτομα. Απλώς ο ένας έσφαζε ένα σκύλο, άλλος πατούσε με τις σαγιονάρες με στα αίματα. Το λέω γιατί σήμερα από ό,τι μου είπαν, γιατί εγώ δεν έχω βγει από το σπίτι, το μεσημέρι είχε και κίνηση. Κώστα μου, τι εννοείς είχε κίνηση? Προφανώς έχει κίνηση. Προφανώς έχει κίνηση. Είχε κίνηση. Προφανώς έχει κίνηση, ναι. Ξαναλέω. Το λέω διότι. Εντάξει. Συγγνώμη, τι είναι το μήνυμα όχι και εσείς, ρε Fight Club? Ότι τι, εμείς πρέπει να είμαστε εδώ και να πεθάνουμε? Αυτό εννοείται. Αυτό εννοείται. Κάποιος ακούει όλη τη μέρα και συχτήρισε. Πρέπει να γίνουμε, πώς το λένε, ηφηγένειες. Εντάξει, για να καταλάβω δηλαδή. Αν πήγαινε μόνο ένας και ήταν μόνο ένας εκεί, δηλαδή ο άλλος δεν έβγαινε το τηλέφωνο. Ναι. Τι θα λέγανε, δηλαδή, τώρα βγαίνουν τηλέφωνο. Είναι σαν να είμαστε εκεί ένα πράγμα. Δηλαδή ναι, κάπως, είμαστε δύο. Κάπως. Θα σας άρεσε αυτό. Και είμαστε κανονικά, εσύ εκεί, εγώ εδώ έχω ανοίξει το λάπτοπ, έχω τα μηνύματα μπροστά. Θέλω να πω ότι. Και ρωτάς σου διαταγή και τελεσίγραφο. Όχι, να τα λέμε αυτά. Συγγνώμη, τι. Και ρωτάς σου διαταγή και τελεσίγραφο, λέω. Ναι. Εντάξει. Okay. Ναι, πες, ενημέρωσε τον κόσμο πόσο κομπλέ είσαι. Λέω ότι είναι σαν να είμαστε. Ναι, είμαστε πέρα με τα μηνύματά μας. Εσύ εκεί, εγώ εδώ, τηλέφωνο, τεχνολογία, καταπληκτικά. Έχουμε σταθερό τηλέφωνο πλέον εδώ πέρα στον Κίζη. Σκέψη να μην είχαμε. Έτσι, αυτά που τα πας. Σωστό. Είμαι οργανωμένοι, κομπλέ με τα ίντερνετ μας, με τα σταθερά. Η τεχνολογία έχει δώσει ρέστα. Φυσέκι. Ρέστα έχει δώσει φυσέκι. Τεχνολογία, ρέστα. Όπως είπε και κάποιος, ρεσί, λέει, οι παππούδες σας, λέει, τους καλέσανε και πήγανε στον πόλεμο. Εσάς σε καλέσανε να κάτσεις δύο εβδομάδες στον καναπέ, τόσο δύσκολο είναι. Έλατε. Τόσο δύσκολο είναι. Ναι, είναι η απάντηση. Ναι, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όχι από τις δύο εβδομάδες. Από την πρώτη μέρα, γιατί τον Έλληνα μην του πεις ότι ξέρεις κάτι, μην βγαίνεις καλουγακού. Τρέχεις στην παραλία Μάρτι μήνα, ο ένας πάνω στον άλλον, στην παραλία, ρεσί. Είναι σουρεαλιστικό ότι κλείσαν την ίδια μέρα παραλίες και χιονοδρομικά. Είναι σουρεαλιστικό ότι Μάρτι μήνα που κανένα δεν κάνει μπάνιο, γιατί αν ήταν ξέρω εγώ Ιούλιος, θα έλεγε μου πηγαίνω στην παραλία να κάνει μπάνιο. Ναι. Ωραία, δηλαδή τουλάχιστον να πει να κάνω ένα μπάνιο, αδερφέ. Να κάθομαι στη θάλασσα να μουλιάζω, ας πούμε. Ήταν ανοιξούλα, ρε φίλε. Ναι, αλλά αυτό το πράγμα χωρίς καραντίνα και με την πρώτη μέρα που ουσιαστικά κάλεσαν τον κόσμο να μην βγαίνει. Ναι. Δεν ήταν η δέκατη μέρα να πει ότι ο άλλος έχει μπαϊλτήσει, είδε λίγο ήλιο και σου λέει ρε φίλε, δεν την παλεύω, θα βγω. Πρώτη μέρα. Πότε πρόλαβε να σε κουράσει η καραντίνα, ρε μάστορα, πρώτη μέρα και πήγε στην παραλία? Κώστα μου, δεν μπήκε ποτέ σε καραντίνα. Ναι. Okay. Επίσης, του Έλληνος ο τράχυλος, ξέρεις τι δεν υπομένει. Ναι. Ξέρεις, αφού ξέρεις τώρα. Και αυτός είναι και ο λόγος που θα την πατήσουμε. Συγγνώμη, τώρα δεν είμαι Κασάνδρα, δεν είμαι καταστροφολόγος, αλλά εντάξει, είναι προφανές. Όχι, παιδιά, δεν έχω κορονοϊό. Που αναρωτιέστε κάποιοι, λέτε, αν έχει κορονοϊό τον Μπουρίο. Όχι, ρε παιδιά. Αλλά η οδηγία του σταθμού είναι ότι για να μείνει τουλάχιστον κάποιος πίσω, να πηγαίνουμε εκ περιτροπής μια εβδομάδα ένας, μια εβδομάδα άλλος, θα δούμε πώς θα τα κάνουμε. Παιδιά, αν φανεί κρούσμα, αν υπάρχει κρούσμα στον Sport FM, όπως και σε οποιαδήποτε εταιρεία συμβαίνει αυτό μέσω μαζικής ενημέρωσης, οτιδήποτε, θα κλείνει το μέρος, όπως καταλαβαίνετε. Θα κλείσει. Αν υπάρχει κρούσμα, θα ετοιμάσει ο κούλαρος εδώ πέρα μια playlist. Να! Λοιπόν, και θα ακούει, θα βαράει όλη τη. Θα βαράει μουσικά, μουσικά, ξαναδώσε. Σποτ, Σαρδάμ, ό,τι θέλετε. Θα, όχι, ακού, φίλε, θα ακούτε δηλαδή, τσουβέλα Οκτωβρίου. Συγγνώμη, να πω κάτι. Ναι. Γιατί να το κλείσουμε το μαγαζί? Πες ότι ο Κούλης χτυπάω ξύλο, έχει κορονοϊό, ωραία. Χτυπάμε ξύλο. Κι εγώ χτυπάω ξύλο εδώ, ναι, τώρα που είμαι. Ναι, εδώ. Ναι. Λοιπόν, τι να κάνετε καραντίνα στο σπίτι του, τι να κάνετε στο σταθμό. Τον βάλουμε μέσα στο σταθμό τον Κούλη. Ναι. Να κάτσει 14 μέρες, του πετάμε τρόφιμα από το παράθυρο.
Αν είναι ο ένας εννοείς, αν είναι ένας μόνος του. Ναι. Ένας μόνος του ρε παιδιά, καραντίνα. Ναι, 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 κούλης, στούντιο, στούντιάρα, φοβερό. Air condition μέσα, ψήξη, θέρμανση, ό,τι γουστάρει η ψυχή του. Θα του πετάω τα παράθυρα μπέργκερ. Ναι. Θα μας βγάζει το τηλέφωνο, θα βγάλει όλο το 24 ώρες το 24 υποστήριξη από 9 η ώρα θα ερχόμαστε, θα χειροκροτάμε. Ναι. Έτσι. Από τα σπίτια μας. Άμα μου βεβαιώσει ότι η μαμά και ο μπαμπάς δεν θα πάθουν τίποτα, δέχομαι. Εφέλη, συγγνώμη. Άμα κάτσε εκεί 14 μέρες, τι θα πάθει κάποιος. Εντάξει, άμα σου λέω με βεβαιώσει μαμά, μπαμπά ότι θα είναι καλά, εγώ δέχομαι. Γιατί άμα ο Κούλης το απάντησε περίπου σαν να έχει κάτσει 14 μέρες. Ένα λεπτό. Μισό λεπτό. Πόσο δηλαδή κάτσει. Στείλουμε σπίτι. Θα είναι καλά ο μπαμπάς και η μαμά. Ναι, εντάξει. Όχι, είναι η απάντηση. Τι είναι εντάξει. Θα πάω να τους κολλήσεις, για το καλό τους το κάνουμε. Άμα είναι έτσι. Είδες που εγώ πειθώ. Έχεις. Έχεις επιχειρήματα. Οπότε σου λέω, από το να περάσει κάποιος στην καραντίνα σπίτι, μίζερος, εκεί πέρα δεν έχει τι να κάνει, να βαριέσαι, να τρως, να γίνει 800 κιλά, τον αφήνεις μέσα στο τούντιο του Sport FM, με τις κονσολάρες του, με τα ωραία του, και τον έχεις και βγάζει 24 πρόγραμμα. Τέσσερις τηλεοράσεις, ιντερνέτια ανοιχτά, μουσικάρες. Θα έλεγε κάποιος ότι μπορεί να ξεκλειδώσουμε και όλα τα site που ξεκινάνε τη λέξη porn, σχόλιο από το οποίο παίρνω εγώ κατευθείαν απόσταση. Εντάξει, ας μην φτάσουμε μέχρι εκεί. Λέω εγώ. Όχι ότι μπαίνει κανείς αυτά τα πράγματα. Όχι ρε εσύ. Κόρν είπες έτσι, είναι αυτά που ψάχνουμε για τα συσκευασμένα καλαμπόκια. Είπες, δεν ξέρω σε τι αναφέρεσαι, αλλά μετά τις 20 μέρες, εντάξει, σε όποιον ήταν σε τέτοια κατάσταση θα έπρεπε να του δώσουμε ένα credit. Γιατί φτάσαμε σε 20 μέρες, 14 λέμε. Εντάξει, εγώ λέω για κάποιον. Κούλη, τι μας κρύβεις. Δεν λέω για μένα, ναι. Και δεν ξέρω γιατί σε τι απευθύνεσαι. Άντε καλά. Γιατί κάπως μας αμασάς τώρα τα λόγια. Δεν ξέρω, Γιάννη μου, δεν ξέρω εσύ που είσαι εκεί πέρα, δεν ξέρω. Κοίταξε, υπάρχει μια. Πώς το λένε, υπάρχει μια μικρή κόπωση πλέον στον Κούλη. Ναι. Όπως καταλαβαίνεις. Οπότε πρέπει να του δικαιολογήσουμε κάποια μικρά ξεσπάσματα εδώ πέρα. Αλλά να ξέρεις ότι. Και να ξέρουν και οι άνθρωποι που μας ακούνε, επειδή τον ακούνε πολλές ώρες στην ηχοληψία, ότι το ηθικό είναι στα ουράνια. Έτσι, το φρόνημα είναι ατσάλινο. Έτσι πρέπει. Και δεν θα το λυγίσει κανένας. Έτσι. Όπως και όλους μας θέλω να πιστεύω. Αλλά δεν το βλέπω. Εντάξει, αυτό, να είμαι σαφής. Όχι ρε εσύ, μην το κάνεις αυτό τώρα. Θέλω να είμαι σαφής. Δώσε ελπίδα στον κόσμο τώρα. Δεν θέλω, γιατί να δώσω ελπίδα. Γιατί να μην δώσει, δεν τσάμπα είναι. Σωστό, τσάμπα είναι. Έχεις δίκιο. Είναι τσάμπα. Δεν μπορώ. Τι να λέμε, λέμε πάντα το worst case σενάριο και θα πάμε. Όχι, δεν θα λέμε το worst case σενάριο. Μια χαρά θα πάνε. Δεν θα λέμε το worst case σενάριο, αλλά θα λέμε ένα μετρίως κακό σενάριο που είναι και το πιο πιθανό. Ναι, γιατί είναι το πιο πιθανό το μετρίως κακό, γιατί δεν είσαι αισιόδοξος. Επειδή οι μισοί δεν κάθονται σπίτι τους ή αγνοούν όταν βγαίνουν έξω όλους τους κανόνες οι οποίοι έχουν θεσπιστεί. Συγγνώμη που είμαστε κοινωνικοί και δεν μπορούμε να βλέπουμε έναν άνθρωπο και να μην το χαιρετάμε. Συγγνώμη. Έτσι. Συγγνώμη που έχουμε δουλειές να κάνουμε και να κάνουμε ψώνια. Εντάξει. Πρέπει να σου πω ότι πήγα σήμερα για ψώνια. Α, για πες. Για να μπαίνουμε σιγά σιγά στα θέματα μας. Ναι. Πού πήγες, σε τι μαγαζί, σούπερ μάρκετ. Ναι. Τι εννοείς, πού να πήγαινα. Φούρνο, κρεοπολείο. Ψώνια, ρε σου λέω τώρα, τι γιατί φούρνο. Από το κρεοπολείο τι παίρνεις δηλαδή. Ψώμη, θα ψώνια. Σου έλεγα, θα αναφερόμουν ως ψώνια. Με τη λέξη ψώνια, αν είχα πάει απλώς στο φούρνο. Θα σου πήγε ψωμί. Εντάξει, okay, σιγά. Είπα κρεοπολείο, άστο φούρνο. Κρεοπολείο, έστω το ίδιο πράγμα. Και σηκώνεις μισό κοπάδι ζώα για το σπίτι. Τα έχουμε κάνει εγκαίρως εμείς, Κώστα. Τα έχουμε κάνει εγκαίρως. Όπως πρέπει. Ήμασταν τυχεροί σε αυτό. Σε αυτό το χρονισμό. Είμαστε κομπλέ από. Ναι. Από κρυγιάσια που λένε και στην Ήπειρο. Ωραία. Πήγες λοιπόν σούπερ μάρκετ. Πήγα σούπερ μάρκετ, ναι. Και πήγα σούπερ μάρκετ. Ώρα 6. Ωραία. Λοιπόν, το είχα μετρήσει. Λέω αυτή θα είναι καλή ώρα. Είναι μια καλή ώρα. Οι μεσημεριανοί θα κοιμούνται. Οι πρωινοί έχουν σχολάσει. Ο πανικός έγινε το πρωί. Ναι. Τσέκαρα και λίγο τη φάση με τις κάρτες. Οκ, okay, προχώρησε. Αυτό και τα λοιπά. Κάρτες, τι, αυτό που μπαίνουν βγαίνουν, λες. Ναι. Λέω εντάξει, θα δουλέψει το σύστημα. Πάμε να δούμε τι θα γίνει. Και πάμε με τη λογική ότι. Έβαλες μάσκα. Δεν έβαλα μάσκα, όχι. Έβαλα γάντια. Γάντια, ναι, έβαλα. Γάντια ναι έβαλα. Τα μόνα χρήσιμα πράγματα νομίζω στη φάση αυτή. Και ειδικά για το σούπερ μάρκετ. Ναι. Για το σούπερ μάρκετ περισσότερο από πουδήποτε αλλού είναι χρήσιμα τα γάντια. Και πήγαμε τη λογική ότι επειδή μέρα με τη μέρα
Τώρα τα πράγματα θα είναι χειρότερα, τουλάχιστον για τις επόμενες, για τον επόμενο, ξέρω, 20 μέρες, ένα μήνα, καθότι οι συνισταμένες δείχνουν ότι θα έχουμε κορύφωση στις αρχές του Απρίλη ή έκρηξη. Mm-hmm. Ελπίζουμε απλή κορύφωση για να αρχίσει μετά η κατηφόρα και όχι την έκρηξη. Λέω, οκ, okay, πάω μία τώρα για να πάρουμε λίγο τις πιθανότητες με το μέρος μας, mm-hmm, και να κάνουμε μια μπάζα για 2 εβδομάδες. Ναι. Και το οποίο ταυτοχρόνως, πρέπει να πω, δίνει και την απάντηση στην ερώτηση, στη χαζή facebookική ερώτηση, γιατί πάνε αυτοί και σηκώνουν το σούπερ μάρκετ. Όχι κολόχαρτα και τέτοια, γενικώς. Ναι. Γιατί υπάρχει κόσμο. Γιατί βρε κουτούτσικο. Κάποιοι δεν θέλουμε να πάμε 4 φορές στο σούπερ μάρκετ σε 10 μέρες. Απλό δεν είναι? Διότι πολλαπλασιάζουμε τις πιθανότητες να κολλήσουμε. Απλό δεν είναι? Από την άλλη μεριά, ρε παιδί μου, υπό κάπα σίγμα πόσες φορές πήγαινε στο σούπερ μάρκετ το μήνα? 4. 4 το μήνα? Ναι. Οκ. Και τώρα θα πάω 2. Οκ. Στατιστικά βγαίνει, μαθηματικά βγαίνει, είναι σωστό? Αναλόγως τι έχεις πάρει, δεν ξέρω, δεν ήμουν και στο καλάθι σου μέσα. Όχι, σου λέω τη λογική. Αν πας 2 αλλά ψωνίσεις για 10, όχι εσύ, λέω γενικά, αν ο άλλος πάει, ξέρεις, και ψωνίζει τα διπλά από αυτά που παίρνει συνήθως. Ναι, αυτό ακριβώς. Αλλά πηγαίνει κανονικά όπως πήγαινε. Ναι. Ναι, λέω, ναι. Αν ας πούμε κάποιος πήγαινε μια φορά τη βδομάδα να ψωνίσει. Ναι. Συνεχίσει να πηγαίνει μια φορά τη βδομάδα, αλλά παίρνει τα διπλά πράγματα από ό,τι έπαιρνε μια φορά τη βδομάδα, ναι. Δεν είναι καλά. Όχι, δεν είναι καλά. Γι' αυτό και εμείς πηγαίνουμε μια φορά τη βδομάδα και παίρνουμε πράγματα για 2 εβδομάδες. Μάλιστα. Και είναι απάντηση, γιατί γεμίζουν τα κάρτσα. Γεμίζουν τα κάρτσα γιατί προνοούμε να μην κολλήσουμε εμείς ή αν φέρουμε τον ιό, να μην κολλήσουμε άλλους. Απλό είναι. Οπότε παρακαλώ να λείπουν αυτά τα σχόλια από τα social media, διότι είναι χαζά, είναι άνευ αντικειμένου. Τα σχόλια για τα social media είναι για συγκεκριμένες περιπτώσεις ανθρώπων που σηκώνουν συγκεκριμένη ποσότητα πραγμάτων. Σωστό. Δηλαδή ο άλλος πάει και παίρνει ας πούμε 10 μπουκάλια πολυματικά, mm-hmm, και μετά πηγαίνεις εσύ και δεν βρίσκεις. Εκεί γίνεται η κουβέντα, ρε φίλε, θα ξαναφέρω ένα πολυματικά. Μην πάρεις ένα, πάρε λοιπόν, τρία. Εκεί λοιπόν, ναι, γι' αυτό, 10. Γι' αυτό μπήκε πλαφόν. Ναι, αλλά μέχρι να το πλαφόν κάποιοι δεν έχουν. Ναι, βέβαια. Γιατί πρέπει να πέφτουν οι άλλοι πάνω τους με κλωτσιές. Κάποιοι δεν έχουν ντετόλ, ας πούμε, γιατί τα πήραν όλα οι προηγούμενοι. Σωστά. Εντάξει, και χωρίς να θέλουμε να κάνουμε καμία διαφήμιση του ντετόλ, δεν λες και την έχει ανάγκη. Πας, ας πούμε, σε ένα τέτοιο, είναι άδειο το ντετόλ, γύρω-γύρω όλα γεμάτα. Α, ναι. Λες και τα άλλα. Ναι. Δεν καθαρίζονται γιατί τα λερώνουν. Ρέση, ούτως ή άλλως είμαστε ηλίθιοι, διότι δεν καταλαβαίνουμε ότι 20 ντετόλ σε 10 ανθρώπους, δεν σου λέω εγώ σε 20. Σημαίνει πολύ περισσότερο καλό από το να έχει 20 ντετόλ ένας άνθρωπος και μετά, ξέρω εγώ, 100 άνθρωποι να μην έχουν ντετόλ. Εντάξει, χαίρομαι πολύ. Απλό πράγμα. Απλό πράγμα, καθόλου απλό για ανθρώπους τους οποίους βλέπουμε στις τηλεοράσεις μας με το μάτι να γυαλίζει το ένα. Και με τη δικαιολογία έτοιμη. Έχω για παιδιά σπίτι. Ναι, ναι. Και το άλλο να είναι σαλό το μάτι. Ναι. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι. Λέει, γιατί ψήνεις αυτά. Έχω κόσμο και έχω παιδιά. Λες και όλοι οι υπόλοιποι είναι στήρι, ξέρεις, δεν έχουν κανένας παιδιά. Δηλαδή πάνε και ψωνίζουν και είναι ευνούχοι άλλοι που πάνε και ψωνίζουν. Δεν λέει κανένας, δεν κάνει δουλειά. Ξύλο. Έχω παιδιά σπίτι και έχω κόσμο να φροντίσω. Ξύλο, ρε. Όχι online, παιδιά, όχι online, παιδιά. 8 μέρες, όχι online. 8 μέρες online τώρα. Τι 8 μέρες online? Λέει να ψωνίσεις online, λέει. 8 μέρες, ρε φίλε, μέχρι το επόμενο που θα πας κανονικά σε 2 εβδομάδες να ψωνίσεις, τα παραγγέλνεις από τώρα και σου έρχονται. Οργανώνεις ωραία, σωστά, αυτά τι θέλω, τι δεν θέλω, online. Και αυτό λύση είναι. Μάλιστα. Λέμε τώρα, εντάξει, πάμε παρακάτω. Ήθελα λοιπόν να πω... Ναι. Ότι... Μπήκες ωραία πειθαρχημένα μέσα με το καρτελάκι με ένας άνθρωπος ένα 10 τετραγωνικά, ένα 10 τετραγωνικά. Έλα ρε τώρα, τι ένας άνθρωπος ένα 10 τετραγωνικά, ποιος τσεκάρει τα τετραγωνικά. Ρε παιδί μου, τα τετραγωνικά ενός καταστήματος είναι ας πούμε 300. Στο συγκεκριμένο πήγαν είναι πολλά περισσότερα, είναι 1000. Ωραία, είναι 1000. Υπολογίζουν λοιπόν. Όταν πρέπει να είναι 100 άτομα μέσα, ας πούμε. 100 μαζί με τους υπαλλήλοι. Ναι. Δεν ξέρω. Είναι στα μεγάλα καταστήματα είναι πιο δύσκολη η υπολογισμή. Ή Express Control, φίλε, δεν έχεις. Είναι πιο δύσκολη. Πάντως καλά ήταν σε γενικές γραμμές. Όσοι έχουν πάει, εσύ που είσαι στο εξωτερικό, ναι, στην Αγγλία συγκεκριμένα το είχα δει αυτό, σε μαγαζί που πήγα για ποτό, ναι, υπήρχε τύπος απ' έξω ο οποίος είχε ένα μηχανηματάκι στο χέρι. Ναι. Μέτραγε τα άτομα, ναι, τα άτομα του εστιατορίου. Ήταν εστιατόριο μπαρ, δεν ήταν καν ορθάδικο. Mm-hmm. Είχε δηλαδή και στην μπαρ αναγαθήσεις και τραπέζια. Και αναλόγως με το ποιοι βγαίνανε, ναι,
πάταγε στο κουμπί, ας πάταγε αυτό στο κουμπί που είχε πάνω του σε αυτό το μηχανηματάκι για να βάλει τους επόμενους. Ωραίος. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι υπήρχε κανονισμός να είναι μέσα στο μαγαζί 200 άτομα, αν φεύγανε 2, μπαίναν 2. Αν φεύγανε 4, μπαίναν 4. Δεν τους υπολόγιζε με το μάτι. Ναι. Και όλο αυτό που σου λέω τώρα, μιλάμε για, ξέρω εγώ, 20 χρόνια πίσω. Δεν το λέω ότι έγινε ξυπρόπερση. Ωραία οργάνωση, μου έκανε πολύ καλή εντύπωση αυτό το πράγμα, ώστε να μην γίνει ποτέ το διαχώρητο και σε εποχές τότε που δεν υπήρχαν ιώσεις, τέτοιες πανδημίες κλπ. Ήταν απλά ο νόμος. Ότι το μαγάζι αυτό πρέπει να έχει μέσα τόσα άτομα. Δεν πάει να μείνει ένας πάνω στον άλλον. Σωστό. Κλείνει πάνω. Παρακαλώ, ναι, για πες μας περιπέτειες στο σούπερ. Που δεν είναι περιπέτεια, εικόνα θέλω να μεταφέρω. Ναι, ναι. Ώστε κάποιος και εγώ πήγα, λέει, αντί για 100 ευρώ που δίνουν στους έδωσε 160, κάποιοι είδα, λέει, να κάνουν λογαριασμό 600 ευρώ. Καλά, μπορεί να παίρνουν για κάποιο ίδρυμα. Τώρα έτσι, μπορεί να παίρνουν 600 ευρώ, δεν μπορεί να πάρει κάποιο. Δηλαδή, μια οικογένεια, τι πήρε 600 ευρώ. Όχι, μπορεί. Εμένα μου περιγράψαν περιπτώσεις που έσχαγε το φορτηγό στο σπίτι, ας πούμε, από το σούπερ μάρκετ και κατέβαζε πράγματα. Κουβαλάγανε άνθρωποι 10 λεπτά πράγματα. Το μεταφέραν δηλαδή ως εικόνα. Εγώ δεν αποκλείω, ας πούμε, να πήραν πράγματα που ξέρεις, δεκαπλούν. Εν πάση περιπτώσει, ναι. Τέλος πάντων, εντάξει, ούτως ή άλλως ένα χάος είναι όλο αυτό. Ναι. Με ελάχιστον και γι' αυτό και αυτός είναι άλλος ένας λόγος για τον οποίο το σενάριο θα πάει προς το χειρότερο και όχι προς το καλύτερο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, είχε κόσμο. Ναι. Ήταν ψιλοχαλαρά. Μέχρι του σημείου βεβαίως που ξαφνικά οι ακανόνιστες πορείες των ανθρώπων συναντιούνται σε ένα διάδρομο. Ναι. Δηλαδή εκεί που αν περπατούσε, ξαφνικά έστριβε σε ένα δρόμο, περπατούσε δύο βήματα και ξαφνικά ήσουν εγκλωβισμένος. Ναι. Εντάξει, συνέβαινε αυτό. Καλά, θα τύχει, παιδί μου, τι να κάνω. Κάποιος θα θυμηθεί να πάρει κάτι να κάνει λίγο όπισθεν. Το θέμα είναι, Κώστα μου, και αυτό είναι από τα κουσούρια που θα μείνουν από αυτά. Ναι. Πώς κοιτιόμαστε πλέον. Ναι. Ένα από τα κουσούρια που θα μείνει τα χοντρά είναι το πώς θα κοιτιόμαστε. Εσύ, κοιτιόμαστε και χαμογελάμε και το κάνουμε και λίγο πλάκα, ας πούμε. Εγώ τουλάχιστον, το βλέπω και όταν παραγγέλνω τον καφέ μου, ας πούμε, που έρχεται το παιδί να τον φέρει, με τα γάντια του και τα λοιπά, ο ντελιβεράς. Εντάξει, έχεις αράξει πέτσα τελείως, Τον καφέ, το φρέντο μου, δεν θα τον παραγγείλω. Ενώ όλη την υπόλοιπη μέρα κουβαλάς ψώνια στους γείτονες. Απαράτα μας, ρε. Θα το έκανα εάν επιτρεπόταν. Γιατί δεν επιτρέπεται, ποιος το απαγορεύει. Δεν θα βγαίνουμε έξω για χαζομάρες, ρε φίλε. Άσε ρε. Λοιπόν, έρχεται λοιπόν ο άνθρωπος το πρωί. Τι να κάνω, να βγω εγώ να πάω να το πάρω. Χειρότερο είναι. Ναι, για πες. Τίποτα. Και έχω απ' έξω από το σπίτι, έχω ένα επιπλάκι, ας πούμε, και του λέω, σε παρακαλώ, ξέρεις, άφησε το εκεί, ρε παιδί. Τι είναι έξω από το σπίτι, έχεις ένα επιπλάκι. Πόσο πλούσιο, είσαι τόσο πλούσιο που δεν χωράνε τα έπιπλα στο σπίτι σου, αυτό μου λες. Είναι ένα πλάκι το οποίο βγήκε κάποτε για να πεταχτεί στα σκουπίδια και έχει μείνει εκεί. Γιατί έχει μείνει εκεί? Γιατί βαρέθηκα να το κατεβάσω. Και συνειδητοποίησα ότι είναι πολύ βολικό, γιατί ακουμπάς διάφορα πράγματα εκεί. Αυτό να καταλάβεις, για να δώσω μια περιγραφή. Μπορώ να δώσω τίτλο τώρα, τίτλο στο site αυτή τη στιγμή. Δεν χωράνε τα έπιπλα στο σπίτι του Βαϊμάκη. Ήταν μια παλιά παπουτσοθήκη αυτό. Έλα, μίλα όμορφα τώρα. Έβγαλα έξω από την πόρτα κάποια στιγμή για να την πετάξω, γιατί... Μίλα όμορφα τώρα, είπες παπουτσοθήκη και την έβγαλα. Ναι, ήταν μια παπουτσοθήκη και την έβγαλα. Λοιπόν, η οποία ήταν σε μια ελεηνή κατάσταση και την έχω αφήσει απ' έξω για να την πετάξω κάποια στιγμή. Ναι. Όταν συνειδητοποιήσω ότι είναι βολική, γιατί πάω να κουμπίσει κάτι έξω, π.χ. ας πούμε, μια ομπρέλα. Τη βάζεις μέσα στην παπουτσοθήκη και έχει σαράφια, ας πούμε, ακουμπάς πράγματα. Οτιδήποτε άλλο θες να κουμπίσεις πρόχειρα εκεί, ας πούμε, για να το πάρεις μετά. Οπότε έχει μείνει εκεί, ξέρω, τους τελευταίους 8 μήνες. Και να, που χρειάστηκε τώρα, γιατί όπως έχει το άνθρωπος, του λέω, παρακαλώ, ακούμπησε εκεί τον καφέ, ξέρεις, κοιταζόμαστε, γελάμε, λέμε τι να κάνουμε, ξέρεις, που δεν, πια δεν γίνεται χέρι με χέρι συναλλαγή, ας πούμε, αποφεύγεις όσο μπορείς. Ναι, αυτός έχει γάντια, εσύ τον παίρνεις με γάντια τον καφέ? Όχι, αλλά με παίρνω τον καφέ, ας πούμε, πάω μετά και πλένομαι. Και απολυμένομαι. Ωραία. Εντάξει, το δέχομαι. Ναι. Δηλαδή με το που παίρνω, είτε κάνω συναλλαγή με λεφτά, είτε έχω πληρώσει με κάρτα, ας πούμε, για να μην έχω καθόλου παραδόση με λεφτά, με το που παίρνω τον καφέ μου μέσα, πάω πλένω, με βάζω τα απολυματικά μου και κάθομαι και τον καφέ. Ωραία. Περίμενα να ψεκάσω λίγο τον κούλι. Ωραία. Πάμε. Λοιπόν, στο σούπερ μάρκετ, λοιπόν, ναι. Δεν υπήρχαν αρκετά πράγματα. Παρότι είναι από τα μεγαλύτερα σούπερ μάρκετ της Αθήνας. Ναι. Έγκυρο, έγκριτο. Και πολύ ενημερωμένο πάντα. Οκ. Okay. Λοιπόν, δεν είχε αρκετά πράγματα. Δεν μπορώ να σου πω όλα όσα δεν είχε. Ναι. Γιατί δεν τα ξέρω, δεν τα είδα όλα. Ούτε έψαχνα
για όλα τα πράγματα. Μπορώ να σου πω, από αυτά που υπήρχαν στη λίστα μου, τι δεν είχε. Ναι. Λοιπόν, δεν είχε δύο πράγματα τα οποία δεν προξενούν εντύπωση και ένα πράγμα που προξενεί τρομερή εντύπωση. Απολυματικά και ντετόλ ήταν τα πρώτα. Τα πρώτα ήταν, δεν είχε μαντιλάκια τα μικρά. Ναι. Αυτά που λέμε μωρομάντιλα μικρά, τα αντιβακτηριδιακά αλλά τα μικρά. Okay. Είναι σε τετράδες που είναι 2 σε 2. Okay. Αυτά. Ναι. Δεν είχε τίποτα απολύτως από αυτά. Και δεν είχε και γάντια. Μάλιστα. Okay. Εντάξει. Δεν μας κάνει εντύπωση. Ναι. Και πάρα τι πολύ. Τι μας κάνει εντύπωση. Μας κάνει εντύπωση, Κώστα, ότι δεν είχε, είχε τελειώσει η μαγιά. Α, βεβαίως, το είδα στις ειδήσεις. Ναι, παίρνουν όλοι και φτιάχνουν, το παίζουν φουρνάριδες. Και ζαχαροπλάστε. Ναι, ναι, πάνε και την πέσουν όλοι στη μαγιά. Τρομερό πράγμα. Αυτό δεν λέγεται μαγιά. Έτσι. Εντάξει, και πήγα σε δεύτερο σούπερ μάρκετ. Στο έλα, ρε φίλε, έκανες τέτοια ενέργεια. Ναι, ναι, ναι. Για μαγειτή. Εμείς πολύ πριν γίνει της μοδός και πολύ πριν να αποφασίσει ο ακαμάτης Έλληνας να φτιάξει ψωμί σπίτι του, που ναι, πολύ ωραίο είναι, εμείς φτιάχνουμε ψωμί σπίτι μας πολλά χρόνια. Οπότε ξέρεις, ένα πράγμα που το αγοράζουμε ξέρω δύο φορές το μήνα. Φίλε μου, όταν έχεις πάει να ζήσεις στα Γιάννα, γίνεσαι γιαννιώτης. Τι σχέση έχει αυτό με τη μαγιά και το ψωμί? Το ψωμί, ρε εσύ. Όλοι οι γιαννιώτες, όλοι οι πυρώτες, οι προηγούμενες γενιές ήταν όλοι φουρναροί. Όλοι. Α, okay, έχουν ναι, τεράστια παράδοση σαν φουρνάριδες οι άνθρωποι από την Ήπειρο. Οκ, okay, με αυτή την έννοια, ναι, ναι. Και το ξέρω γιατί και ο πατέρας μου που ήταν από ένα χωριό έξω από τα Γιάννα, γεννήθηκε εδώ βέβαια και δεν έχει πάει ποτέ στα μέρη του. Η οικογένειά του φούρνο άνοιξε εδώ όταν κατέβηκε στην Αθήνα και όλοι οι υπόλοιποι, ας πούμε, από την Ήπειρο με τέτοια πράγματα ασχολήθηκαν. Ναι. Οπότε θέλω να σου πω, έζησε στα Γιάννα και πια πέρασε μέσα στο DNA του Γιαννιώτη, γι' αυτό το λόγο φτιάχνεις ψωμί. Και μπράβο σου το λέω, γιατί σε καμαρώνω αυτή τη στιγμή, σε αποθεώνω. Σε ευχαριστώ πολύ, όχι ναι, εμένα, την κυρά δεν το φτιάχνω εγώ. Δεν έχει σημασία, κάτι θα έχει μάθει. Εσύ πόσο του γάνινας. Αλήθεια είναι αυτό. Ε. Λοιπόν, ωραία, μ' αρέσουν αυτά τα σεφερλικά. Φίλε, θέλω να περιμένεις τη γραμμή σου. Βεβαίως. Πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων, κυρίες και κύριοι. Ένα τραγούδακι και επιστρέφουμε. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Γεια σας. Είστε συντονισμένοι. Εντάξει, δεν χάνει, πρέπει να σου πω, η λάμψη του δεν θα μπώνει από το τηλέφωνο. Όχι βέβαια. Θαυμάσια. Λοιπόν, είστε συντονισμένοι στον Sport FM στους 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club. Θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα με τον Κυριάκο Σταθερόπουλο στη ρύθμιση των ήχων. Με φανταστικές, όπως ακούσατε, μουσικές επιλογές. Έτσι θα πορευτούμε όλη τη εβδομάδα. Ναι, μωρή Μαρτίκα. Είπαμε. Μαρτίκα δεν ήταν. Κωστά, κλείσε λίγο το τηλέφωνο ή πάρε το 0. Αυτό είναι κίτρινη κάρτα. Κλείσε το λίγο ή πάρε το 0. Περίμενε. Μην γουγκλάρεις, δεν θέλω να περιμένω. Όχι, δεν γουγκλάρω εσύ, δεν γουγκλάρω. Για όνομα τώρα, ντροπή δηλαδή. Κάτσε, γιατί. Μαρτίκα είναι Toy Soldier. Πάμε. Τώρα. Ωραία, συνεχίζω την εισαγωγή. Μόλις θυμηθείς ή γουγκλάρεις, μου λες. Λοιπόν. Κυριάκος Σταθερόπουλος λοιπόν εδώ στις μουσικές επιλογές. Έτσι με light date θα πάμε όλη τη βδομάδα. Όμορφα και ωραία. Γιάννης Σταυρόπουλος, στο οργάνωση και επιμέλεια παραγωγής. Επιθυμίζω τους τρόπους με τους οποίους τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς. Από το κινητό σας τηλέφωνο, Super FM ένα διάστημα. Το μήνυμά σας αποστέλνει στο 19619. 0,31 το ευρώ η χρέωση. Ιντερνετικά, sportfm.gr. Στο πάνω μέρος της κεντρικής κλικάρετε και που λέει ραδιόφωνο live. Οπότε ακούτε, ανοίγει ο Media Player και ακούτε το πρόγραμμα του σταθμού. Και μαζί μια φόρμα μπαίνετε, γράφετε, στέλνετε αυτό που θέλετε να μας πείτε στο ράμα για 05@yahoo.gr τα email σας οποτεδήποτε το επιθυμείτε. Fightclub2.0 έτσι πολύ χρηστικό στο Facebook για την επίσημη σελίδα της εκπομπής, στο YouTube για το επίσημο κανάλι της εκπομπής, το οποίο επίσημο κανάλι της εκπομπής τρέχει αυτή τη στιγμή ακόμα να πούμε το 19ο επεισόδιο που έχει να κάνει με τα σούπερ μάρκετ, καλή ώρα που συζητάγαμε. Και αλλά αύριο το τελευταίο μέχρι νεοτέρας. Πρέπει να ρωτάγατε τι θα κάνετε αύριο, παιδιά, το έχουμε γυρίσει ευτυχώς. Γιάννη μου, όμως πώς θα κάνουν εσείς για αύριο το τελευταίο, είναι το 20ο.
Ναι, είδες. Πώς θα κάνω. Είδες διάολε, τι ωραία και στρογγυλά. Σκέψου να είχε μείνει 19. Πλάκα κάνεις. Θα βγάζεις από το κινητό, θα ανεβάσουμε κάτι. Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Λοιπόν, 20ο επεισόδιο και ελπίζουμε όχι τελευταίο. 20ο και τυχερό. Έτσι. Αύριο, κυρίες και κύριοι. Εύχομαι να δεκατοστήσετε τα επεισόδια. Να είναι καλό τάξιδο το κανάλι σας. Εύχομαι τα καλύτερα χιλιάδες εκπομπές να γίνουν στο YouTube. Τυχερό. YouTube είπες, έτσι. YouTube, βέβαια. Έτσι, έτσι, είσαι σοφός. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αύριο έχουμε επεισόδιο γάμος, έρωτας. Στα χρόνια του δυσκολέρας. Αυτό, ναι, αυτό, ναι. Παιδιά, τι κάνουμε, πού πάμε, τι αυτό. Ένα μπουλκουμέ, εν πάση περιπτώσει, γάμο ερωτικό, να το πούμε έτσι. Τώρα που είστε σπίτι μέσα. Ναι. Και που ενδεχομένως πώς θα περάσει η ώρα, πώς θα περάσουν οι μέρες. Κατάλαβες τι γίνεται. Ρε, εσύ τα ζηλεύω πάρα πολύ αυτά. Ποια? Κράτο λίγο να το συζητήσουμε αμέσως μετά αυτό. Ποια ζηλεύεις. Αυτά τα πόστι τις κουβέντες, ας πούμε. Ποια πόστι κουβέντες. Τις γιολάτες. Να κατέβασα 15 σειρές Netflix, 52 ταινίες και μάνα. Έβλεπα τον Ακτύπη κάτι πως μάνατζερ. Ναι. 7 χρόνια μάνατζερ. Άρα. Και ζηλεύω ρε Κώστα, ζηλεύω να μην ρε, ζηλεύω. Φίλε, άλλοι βλέπουν Netflix και κάνουν παιδιά σαν και σένα. Τι να κάνουμε τώρα. Όχι τίπα. Ο καθένας έχει προτεραιότητες στη ζωή του. Σωστή. Εσύ έχεις βάλει προτεραιότητα, έχεις πολύτεχνος. Να κατηγορείς τον άλλο που βλέπει είναι Νάρκος. Όχι, κανένα δεν κατηγορώ. Είσαι Μάρκος. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Πώς να γίνει ρε Σιγιάννη, ας πούμε. Τι μας ζηλεύω απλώς. Έχεις βάλει μπροστά, ας πούμε, να χτυπήσεις την υπογεννητικότητα στην Ελλάδα. Αν όχι εγώ, ποιος Κώστα. Ένα αυτός, ένα μηδέν. Τι να κάνω, το ψέξουμε αυτό το πράγμα δηλαδή. Τώρα ειδικά που είσαι εκτεθειμένος μέσα, βλέπω ένα δίδυμα θα σκάσουν τώρα. Θα γίνει χαμούλης, θα γίνει τώρα, δίδυμα. Τα μόνα δίδυμα λόγω φαγητού τα βλέπω Κώστα, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν. Και την πούμε κορώνα λόγω της περίστασης. Έτσι. Λοιπόν, κάτι... Η κορώνα, ένα δίδυμα η κορώνα και ο ιός. Α, καλό, ε. Λοιπόν, ναι. Ήμουνα στην εισαγωγή, δεν θυμάμαι ναι, που ήμουν. Το επεισόδιο αυτό λοιπόν αύριο. Για το YouTube είχαμε πει. Για το YouTube, αύριο στις 8 το φρέσκο επεισόδιο. Τα υπόλοιπα 19 είναι στη διάθεσή σας στο κανάλι του Fight Lab 2.0 στο YouTube. Έχετε χρόνο τώρα, δεν έχετε δικαιολογία, δεν έχω χρόνο. Μπείτε, ναι. Δείτε και τα παλιά που δεν έχετε δει. Κάντε ούτε subscribe. Έχετε χρόνο. Μπράβο αυτό να πείτε, ναι. Ότι δεν μπορώ να κάνω subscribe. Α, μπράβο. Λοιπόν, και χρόνο να τα δείτε έχετε και να τα ξαναδείτε, να μάθετε απ' έξω έχετε χρόνο. Μπείτε, κάντε subscribe. Κάποια στιγμή θα ξαναρχίσουμε να κάνουμε, μην φοβάστε. Έτσι, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, Fight Club 2.0 επίσης σε Google Play Store ή App Store, να κατεβάσετε το application της εκπομπής. Να στείλουμε και την αγάπη μας εκεί στους φίλους μας που κάνουμε τα βιντεάκια στην Digital Minds. Βεβαίως. Έτσι, που και αυτοί οι άνθρωποι τώρα λόγω των ημερών ναι. Έχουν σταματήσει. Την αγάπη μας έχουν εκεί όλα τα παιδιά, και ο Δήμος και ο Χάρης και η Άννα και η Αλίκη. Αλίκη, όλα τα παιδιά εκεί να είναι καλά. Με υγεία. Όλοι, όλοι. Και πιο δυνατοί να ξανανοίξουν και να καλύψουν το χαμένο έδαφος, και αυτό πηγαίνει για όλους. Βεβαίως. Γενικώς. Λοιπόν, Fight Club 2001 στο Instagram, για να τελειώνω μετά τη εισαγωγή. Όλο μαζί μία λέξη. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Τσαούς είναι στα μικρόφωνα. Κυρίες και κύριοι, για να το διευκρινίσουμε, όπως έχετε ακούσει, όπως ακούτε από το Sport FM από το Σάββατο, έτσι πηγαίνει η δουλειά τώρα. Ένας βρίσκεται στο στούντιο, ένας από τηλέφωνο. Όχι σε όλα τα δίδυμα, αλλά τέλος πάντων στα περισσότερα δίδυμα αυτό συμβαίνει. Αυτό θα συμβεί και με εμάς. Αυτή τη βδομάδα εγώ θα είμαι στο στούντιο. Ο Κώστας θα είναι από το τηλέφωνο. Όλη την εβδομάδα. Την επόμενη εβδομάδα. Καλά να είμαστε. Είμαι σίγουρο ότι δεν θα υπάρχει κανένα εμπόδιο στον δρόμο σας. Καμία απαγόρευση κυκλοφορία δεν θα υπάρχει. Λοιπόν, θα γίνει το ανάποδο. Θα είναι... Εγώ σου λέω, κλειδώστε τον κουλί μέσα καλού κακού το βράδυ. Μην φύγει. Να είναι εκεί. Ανθρώποι είμαστε. Δεν ξέρεις τι γίνεται αύριο. Να έχουμε έναν άνθρωπο μέσα. Ψηλές αγαπάω για να σε διοχετεύσω με Νάρκος πολλά και λοιπές σειρές. Μην το συνεχίζουμε γιατί υλοποιείται σιγά σιγά. Λοιπόν, συγγνώμη τώρα ρε Κώστα, αλλά τώρα ακόμα δεν έχεις θυμηθεί την Τιφανή. Όχι, τη θυμήθηκα. Μπορεί να κάνεις τα εισαγωγικά σου, εντάξει. Μα τη θυμήθηκες όμως, τίμια, ωραία και πεσαλίδικα. Τη θυμήθηκα και θυμάμαι και το... και το πρόσωπό της, πρόσωπο, τη θυμάμαι δηλαδή... Βάραγες τη Φανή, βάραγες με τη Φανή. Όχι, αλλά ήταν ωραία ρε παιδί. Δεν ήταν όμως αυτό το... Είναι πολύ γλυκερή για σένα τη Φανή, πιστεύω. Είναι πολύ γλυκερή, εσύ θες λίγο πιο... Γλυκούλα, ήταν να τη βλέπεις εκεί να τραγουδάει μέχρι εκεί, ξέρεις αυτό. Δεν σου βγάζει αυτό το... Δεν σου βγάζει εκεί μου wild, ας πούμε. Ναι.
Εντάξει τώρα, είναι άδικη η σύγκριση που κάνεις. Φίλε, εντάξει. Είναι άδικη η σύγκριση. Ιερά και όσια, τι να κάνουμε. Έλα τώρα. Τώρα σκέφτεσαι την εποχή, σκέφτεσαι Kim Wilde κατευθείαν. Δίπλα στην Kim δεν στέκεται καμία εποχή. Sorry κιόλας. Καμία. Κούλι, μην κάνεις φρύδια. Από καινούργιες δεν είναι ωραία πρόταση. Δεν μας νοιάζει από καινούργιες. Η Φέργη. Τις τελευταίες 20 ετίες. Η Φέργη των Black Eyed Peas αυτή, η Φέργη. Η Φέργη ωραίο, όπως το λένε, με Milf Singer σαν Ντούσις Group. Οκ, μέχρι εκεί. Δουλεμένη, ωραία. Δουλεμένη, ναι. Με τα χιλιόμετρά της, ωραία, όπως πρέπει, στρωμένος ο κινητήρας, μια χαρά. Οπωσδήποτε, δηλαδή, η Φέργη είναι αυτή, επειδή μου παρακάμπτει στο σέρβις των 120, γιατί λες... Ναι. Ναι. Εντάξει, μια χαρά πάει. Λες, παιδί μου, και με τον παλιό ημάτα θα πάει. Έτσι. Δεν χρειάζεται να αλλάξει. Έτσι πάει δουλειά. Λοιπόν... Αντέχει. Τι γίνεται, ρε. Λοιπόν, τέλος πάντων, εντάξει, τι έλεγα, με το που θυμόμαι τι έλεγα. Τίποτα, είχαμε πει τα εισαγωγικά, είπαμε για την Tiffany, ναι, εντάξει. Για τις γκόμενες εκείνες. Απλώς έχω γαζέρι, τη βλέπω αυτή τη στιγμή μπροστά μου, μου στείλει κάποιος μια τερματική ηλιθιότητα, ναι. Άρα TikTok, έτσι, προφανώς, όπου είναι μια βλαμμένη, κάνει coronavirus challenge, έτσι το έχει ονομάσει. Ναι. Αυτά ξέρεις, rich girls και τέτοια. Λοιπόν, γλύφει μία λεκάνη, ναι. Και λέει ότι ο κορονοϊός είναι για τους φτωχούς. Μάλιστα. Αυτά. Και όπως πολύ σωστά λέει κάποιος από κάτω, ο κορονοϊός είναι το τελευταίο από τα προβλήματα που έχει αυτό το κορίτσι. Ναι. Ή που θα έχει. Όχι, στα ελεηνά πράγματα της ημέρας, επειδή έτυχε να το δω τώρα στο διάλειμμα από όσο έπαιζε η μουσική, δεν ξέρω αν το έχεις πάρει χαμπάρι. Για πες. Είναι αυτό το βίντεο στο φαρμακείο με τον τύπο που δηλώνει ο δημοσιογράφος. Δεν το έχω δει. Ωραία. Οπότε δες το αν είναι στο διάλειμμα. Ναι. Για να μπορούμε να το συζητήσουμε μετά, γιατί είναι άδικο τώρα να αρχίσω μόνο εγώ να χώνω, ας πούμε, και να μην το έχεις δει. Τι. Τη φανάρα. Εμένα γιατί μου το ανοίγει. Γιατί έχεις adblock. Εγώ στο σπίτι μου. Πας ναι. Καλά. Μεθ στο σπίτι σου, μεθ στο σπιτάκι σου. Κάτσε, κάτι δεν θα έκανα καλά copy paste λογικά. Δεν μπορεί. Αν μπορεί. Δεν γίνεται ρε φίλε. Στο σπίτι το ανοίγουν όλα. Όχι ότι έχει χρειαστεί ποτέ. Πω τι λέμε τώρα. Τη φανάρα. Τι λες. Κάτσε ρε παιδί μου τώρα. Μπράβο, σε παρακαλώ. Μπράβο στην Τίφανη. Σε πάρα μισό λεπτό. Μπράβο. Αυτό το Playboy δεν λες. Ναι, ναι. Δεν ξέρω τι είναι αυτό το περιοδικό, αλλά αυτή η φωτογραφία που βλέπω... Όχι, δεν μου ανοίγει για κάποιο λόγο. Μπορεί κάποιος να μου το στείλει. Στο στείλανε Κώστα. Ναι. Πώς να στο στείλει με άλλο τρόπο. Γιατί λέει hotlinkdenied.jpg. Γιατί έχει μπει ο διάολος στο κινητό σου, Κώστα. Δεν είναι κινητό, ρε παιδί μου, το λάπτοπ το ανοίγω. Έχει μπει ο διάολος στο λάπτοπ. Έχεις πάρα πολύ ισχυρό αντιβάρους και μπράβο σου, Κώστα. Δεν έχω, ρε παιδί. Έχεις κάνει autobahn. Δεν ξέρω τι να σου πω, αλήθεια τώρα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν ανοίγει. Ξέρω για... Προβληματίζομαι. Θα δω τι θα κάνω. Όσο μιλάς, εγώ παραγγέλνω. Έλα. Έτσι. Έτσι. Όχι, δεν θα ανοίξουμε γραμμές. Όχι σήμερα τουλάχιστον. Όχι σήμερα, δεν θα ανοίξουμε γραμμές. Σε κάποια φάση θα δούμε. Προχωρήσουν οι μέρες. Ζωρίσει η κατάσταση λίγο. Τι να ανοίξουμε. Ίσως σε κάποια φάση. Όχι ακόμα. Είναι πάρα πολύ νωρίς. Λοιπόν. Μπράβο. Και αυτούς που δεν έχουν το καινούργιο μάνατζερ, όπως λέει κάποιος, είμαστε και εμείς που ξεθάψαμε όποιο football manager μας έμεινε στην καρδούλα. Ναι, εννοείται. Εννοείται, ρε παιδιά. Όποιο μάνατζερ γουστάρετε. Όποιο μάνατζερ έχει ο καθένας την καρδούλα του. Το έχεις σκεφτεί καθόλου αυτές τις μέρες. Τι λες. Έχεις σκεφτεί μάνατζερ καθόλου αυτές τις μέρες. Όχι. Πιστεύεις ότι είναι νωρίς ή ότι δεν θα συμβεί. Έχω τόσα άλλα πράγματα εσύ να κάνω όμως. Ξέρεις, σειρές, ταινίες που δεν έχω προλάβει, ας πούμε, να δω. Πόσες σειρές και πόσες ταινίες. Ορίστε. Πόσες σειρές, πόσες ταινίες. Πολλές. Εντάξει, γιατί όσο κυλάει καθημερινά τόσο καιρό, τι να προλάβεις να δεις. Ένα επεισόδιο από εδώ, ένα από εκεί, τώρα έχεις το χρόνο να πεις να κάτσω, ρε παιδί μου, να δω. Μόνο στέκει. Αν είναι κάτι που θες να το δεις, ναι.
Όχι, δεν έχω μπει ακόμα στον πειρασμό να ξεκινήσω και δεν θέλω και γιατί θα κολλήσω και θα κάθω μέρα νύχτα να κάνω αυτό το πράγμα. Ναι. Όπως τότε. Εντάξει. Εντάξει. Εγώ ένα μικρό σποράκι φύτεψα, τίποτα άλλο. Τώρα ο καθένας τι θέλει να κάνει είναι δικό του θέμα. Θα τα πούμε αύριο, μου θυμίζεις παίκτες. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε στα σοβαρά. Μπορείς να μου εξηγήσεις τι σημαίνει λειτουργεί 7 με 8 το πρωί? Για πού? Τι είναι για πού, για τις εκκλησίες. Λειτουργεί 7 με 8. Ναι. Τι σημαίνει? Πες μου εσύ. Δεν καταλαβαίνω. Τι σημαίνει λειτουργία με αυτό, 7 με 8 το πρωί? Είναι οι μοναδικές ώρες που είναι ανοιχτοί δηλαδή? Όχι, αναβάλλονται οι καθημερινές λειτουργίες, γιατί αυτός είναι ο τίτλος, αλλά την Κυριακή κανονικά. Α. 7 με 8 απλώς. Ενώ πώς ήταν παλιά? Ξέρω εγώ, μπορεί να ήταν παράμα, δεν έχει σημασία. Σημασία είναι ότι η λειτουργία, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, ναι, η λειτουργία της Κυριακής είναι ανοιχτή. Που δεν προτρέπουμε βεβαίως τον κόσμο να έρθει, αλλά δεν το απαγορεύουμε κιόλας. Που είναι και αυτοί που πήγαινε ο κόσμος για τις καθημερινές, ποιος πήγαινε? Προφανώς. Ναι. Άρα, τι κάναμε? Τίποτα. Μάλιστα. Χαίρομαι που συμφωνούμε. Πώς το μπερδέψανε με τα βαμπύρ, τα οποία όταν βγει το φως του ήλιου δεν υπάρχει επίρρεια, δεν μπορούν να σε δαγκώσουν. Και όλα αυτά εντωμεταξύ μέχρι το Σάββατο του Λαζάρου, έτσι. Ναι. Γιατί μετά. Κάθε μέρα. Μετά αρχίζουν οι σκηνές απειρού κάλυψη. Αρχίζει. Οι σκηνές απειρού κάλυψη. Αρχίζει. Άντε, να μην το πω αυτό που σκέφτομαι. Έλα. Ναι. Να μην πω. Δηλαδή, τι ακριβώς κάναμε? Τίποτα. Ωραία, γιατί είναι η πρώτη είδηση? Όταν ουσιαστικά δεν έγινε τίποτα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω να σου πω. Δεν ξέρω. Το θέμα ωστόσο είναι τι θα πει, ξέρω εγώ, η Ιερά Σύνοδος, τι θα πει ο Πρωθυπουργός ή τι θα κάνει ο καθένας από εμάς. Αναρωτιέμαι εγώ. Το θέμα είναι πρώτα τι θα κάνει η πολιτεία, Κώστα. Και μετά τι θα κάνει ο καθένας από εμάς. Γιατί το λες αυτό? Τι εννοείς γιατί? Ρε παιδί μου, γιατί είναι πρώτα θα κάνει η πολιτεία και δεν είναι πρώτα η ατομική ευθύνη? Όχι, δεν είναι πρώτα η ατομική ευθύνη. Δεν είναι πρώτα η ατομική ευθύνη. Γιατί δεν είναι? Είναι πάνε μαζί αυτά. Όχι, εγώ διαφωνώ. Δεν το λέω αυτό για να δικαιολογήσω καμία πολιτεία. Λέω όμως ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ένα μυαλό, τέλος πάντων, ωραία. Έχει. Για ποιο λόγο δεν μπορεί να καταλάβει, είτε του το απαγορεύουν είτε του το επιτρέπουν, ότι είναι ας πούμε μία βόμβα το να μπορέσει το να πάει να βρεθεί σε ένα ναό με, ξέρω εγώ, δεκάδες ή εκατοντάδες άλλους ανθρώπους. Γιατί πρέπει να το απαγορεύσει η πολιτεία για να μην πάει και όχι η λογική του? Έχεις πάρει την απάντηση όλες τις προηγούμενες μέρες. Στο γιατί συμβαίνει αυτό. Άρα λοιπόν, ναι, αυτό που οφείλει να κάνει η πολιτεία είναι να το κλείσει, ναι, και ας λέει μετά ο καθένας το μακρύ του για το κοντό του. Ας πάει να βρει θεία κοινωνία στη Μαύρη. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Η πολιτεία η οποία είναι ο θεματοφύλακας της δημόσιας υγείας οφείλει να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Όπως το έκανε με το λιανεμπόριο, όπως το έκανε με τόσα πράγματα και πολύ καλά τα έκανε, όφειλε να το κάνει και με τις εκκλησίες. Είναι το μόνο που δεν έκανε. Και είναι και εν μέρη δεδομένα και καθόλου κινδυνολογία από τους σημαντικότερους λόγους για τους οποίους θα την πατήσουμε. Δηλαδή, δεν μας φτάνουν να περνάμε. Θες να δούμε και θρησκευτικό πόλεμο στην Ελλάδα? Όχι, ρε εσύ, τι θρησκευτικό πόλεμο? Όχι, πλάκα κάνεις. Τι θρησκευτικό πόλεμο? Μα θα γίνει θρησκευτικός πόλεμος. Πώς θα, ρε εσύ, μπήκε η πολιτική πάνω από τη δημόσια υγεία? Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό. Δηλαδή είναι πρωτοφανές αυτό που ζούμε, αλλά και αυτό το συγκεκριμένο πρωτοφανές είναι. Συγγνώμη τώρα δηλαδή. Νομίζω λογικοί άνθρωποι είμαστε και καταλαβαίνόμαστε. Στη λογική αυτή, ας πούμε, θα μπορούσε να σου πει κάποιος ότι όπως έχει βάλει στα σούπερ μάρκετ να μπαίνουν μέσα λιγότεροι, ναι, βάλε και στο ναό να μπαίνουν μέσα λιγότεροι. Θα ήταν λύση αυτό? Γιατί όπως άλλο εσύ, όπως κάποιος έχει την ανάγκη να πάει να ψωνίσει πράγματα για το σπίτι του, έχει όλος την ανάγκη να πάει στην εκκλησία. Μα προφανώς και γι' αυτό θα μείνει και ανοιχτή για, πώς το λένε, για ατομική λατρεία. Το θέμα είναι να μην γίνεται θεία κοινωνία, Κωστά, και να μην συνοστίζει το κόσμο. Okay. Να μην δίδεται θεία κοινωνία και να μην συνοστίζει το κόσμο. Αυτό ήταν. Ωραία. Αυτό, είναι σου λέγε, λοιπόν, το αυτό κράτος. Ήταν το θέμα εξ αρχής. Ωραία. Αν σου λέγε το κράτος στην εκκλησία θα μπαίνουν μέχρι 50 άτομα. Ωραία. Μέχρι 50 άτομα. Για να παρακολουθήσουν θεία λειτουργία. Ναι. Όπως μπαίνουν στο σούπερ μάρκετ. Αραιά. Ναι. Θα άλλαζε κάτι? Όχι. Δεν είναι θέμα του καθενός λοιπόν το πώς θα διαχειριστεί?
Όχι, ρε Ζικώστα. Όχι, δεν είναι. Okay. Δεν είναι. Διότι, σου ξαναλέω, ο κόσμος κοινωνεί. Μπορεί και δεν να μην πηγαίνει. Ο κόσμος. Μπορεί να θέλει να πάει για τη θεία λειτουργία. Να πάει να προσευχηθεί. Αυτό υποτίθεται προσπαθούν να κάνουν τώρα. Να πηγαίνει ο καθένας. Να κάνει από τη στιγμή που κρατάνε τη λειτουργία της Κυριακής. Μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορώ να καταλάβω. Και ξέρεις τι, δεν έχει και σημασία. Δηλαδή δεν είναι θέμα να τσακώνεται στο Facebook ο πιστός, ας πούμε, με τον αγνωστικιστή ή με τον άθεο. Με δεν ξέρω. Δεν είναι, δηλαδή πραγματικά δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι θα πεθάνει και ο μεν και ο δε. Ναι. Αλλά θα πεθάνει από τη βλακεία του μεν. Ναι. Στην περίπτωση αυτή. Δεν θα πεθάνει κανένα από τους δύο. Ναι, ρε παιδί μου. Ναι. Αλλά καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Ναι. Η ίδια ηλικιότητα των λουωμένων, η ίδια ηλικιότητα των ανθρώπων οι οποίοι συναθρίζονται οπουδήποτε. Απλώς λέμε τις εκκλησίες, διότι είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο για τη χώρα και αποδεδειγμένα. Εδώ πέρα ο κόσμος πηγαίνει. Είναι τα είδαμε σε ζωντανή μετάδοση στην ΕΡΤ. Δηλαδή, εγώ δεν το δαχτήσα. Είδα μετά το βίντεο. Και αληθόρησα, αλήθεια. Ναι. Τέλος πάντων. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει. Πολύ, πολύ καθυστερημένα μέτρα. Πολύ, πολύ καθυστερημένα. Αυτό, τίποτα άλλο. Και δεν ξέρουμε τι θα γίνει και το Πάσχα, έτσι. Δεν είναι αυτό μόνο το θέμα μας, προφανώς. Δεν είναι. Αλλά είναι από τα πλέον σοβαρά. Δεν ξέρω αν είναι το σοβαρότερο, δεν μπορώ να το πω. Έχω την πεποίθηση λόγω της εγγενούς βλακείας του Έλληνα ότι δεν έχουμε καν ιδέα περί των πραγματικών κρουσμάτων. Δηλαδή ούτε κατά προσέγγιση δεν μπορούμε να έχουμε ιδέα. Όταν ξέρεις ξαφνικά από την μια μέρα στην άλλη λέμε δυο χωριά στην Κοζάνη σε καραντίνα. Αλλά χαχαχα χουχουχου, 28 μόνο σήμερα, αλλά δυο χωριά σε καραντίνα. Έτσι. Οπότε ναι, δεν ξέρω. Αυτά, κουράστηκα. Αυτό με την Αγέλη τι είναι, Ρεσιανή, έχεις καταλάβει? Θες να πάμε τώρα σε αυτό? Όχι απαραίτητα. Τώρα σε αυτό, τώρα στην ανοσία, στο ότι ένας μουρλός άνθρωπος πάει να καταστρέψει μια χώρα. Θες να μου πεις λίγο, γιατί το διάβασα λίγο βιαστικά. Υποτίθεται ότι αν νοσήσει όλη η Αγέλη μετά δεν υπάρχει θέμα. Μάλιστα. Αν νοσήσουμε όλοι δεν υπάρχει θέμα. Okay. Είναι, ο άνθρωπος είναι μουρλός. Έχει βάλει δύο ανθρώπους. Είναι μουρλός, επειδή μου εννοούμε μουρλός, δρομοκαίτη ο μουρλός. Έτσι, ποιος έτσι. Είναι αυτός ο άνθρωπος, ξέρουμε. Ο Μπόρις Τζόνσον, τι εννοείς ποιος είναι? Α, ο Μπόρις, ωραία, ναι. Ναι. Λοιπόν, έχει βάλει δύο ανθρώπους, έχει δύο ανθρώπους δικούς του που είναι υπεύθυνοι για το στρατηγικό σχεδιασμό και δεν ξέρω από ποιον δρόμο καταλήξανε σε αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Η πιθανότερη εκδοχή. Πρέπει να σου πω, επειδή επικοινωνώ, τυχαίνει να έχω επικοινωνία με άνθρωπο που ζει στο Ηνωμένο Βασίλειο αρκετά χρόνια και ξέρει τι γίνεται, αλλά και από αυτά που διαβάζω, είναι ότι πήγαν εκεί διότι ήταν πασιφανής λόγω της πάρα πολύ καθυστερημένης αντίδρασης η πάρα πολύ γρήγορη κατάρρευση του NHS, του Εθνικού Συστήματος Υγείας, δηλαδή του Ηνωμένου Βασιλείου. Επειδή λοιπόν ήταν δεδομένο ότι θα κατέρεε, ήταν θέμα με το που θα ξεκίναγε, θα κατέρεε σε μέρες, δεν θα ξέρω, δύο μέρες, τρεις μέρες, δεν θα αντέχει περισσότερο, τέσσερις μέρες ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένα. Είπαν ότι επειδή απλώς έτσι θα πεθαίνουν άνθρωποι στο δρόμο και θα γίνει χαμός, ας πούμε, θα γίνει επανάσταση, πάμε να κάνουμε κάτι άλλο. Και αυτό το κάτι άλλο αυτή τη στιγμή μας βρίσκει στην απίστευτη black mirrorική κατάσταση να βγαίνουνε στο BBC και στα πρώτα κανάλια γραφήματα προσπαθώντας να εξηγήσουν τι είναι αυτό που πάμε να κάνουμε, το οποίο θα έχει μίνιμουμ 227.000 νεκρούς. Μάλιστα. Και καθόμαστε και το συζητάμε. Το οποίο ούτως ή άλλως είναι και ανέφικτο και άμα δεν μπορούμε να συζητήσουμε αμέσως μετά γιατί είναι ανέφικτο. Καλά, μιλάμε άλλωστε για τη χώρα που έγινε συναυλία χθες με 25.000 ανθρώπους. Ναι. Έτσι, για κανονικά. Να μην πηγαίνουμε μακριά. Σήμερα αρχίζει και το γυρίζει. Ναι. Σήμερα αρχίζει και το γυρίζει, σιγά σιγά, να αποφεύγουμε τις κοινωνικές. Σήμερα. Σήμερα, έτσι, πόσους έχουμε, 16 Μαρτίου. Ναι. Σήμερα 16 Μαρτίου το βράδυ, μετά από όλο αυτό, βγήκε και είπε να αποφεύγουμε τις αχρίαστες κοινωνικές επαφές. Ναι. Αλλά να μην αποφεύγουμε τις χρήσιμες κοινωνικές επαφές. Εντάξει. Τέλος πάντων, γελάμε, αλήθεια, δεν είναι κομμάτια απλής κουβέντας. Έχουν ξαφνικά, οι κουβέντες έχουν ξεφύγει. Μιλάμε για καταστροφή μιας χώρας, μιλάμε για θάνατο εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων. Είναι απίστευτο, απίστευτο.
Κράτα το λίγο, θέλω να το συνεχίσουμε μετά αυτό. Νομίζω ότι είναι το πιο σοβαρό θέμα στην πραγματικότητα. Διάβασε και αυτό. Δες και αυτό, μάλλον που θα το δω και αυτό. Θα το δω και αυτό. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε Fight Club Παύση αυτή τη στιγμή. Η ώρα είναι 11. Πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Άλλο ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε. Και με καλείτε μόλις μπούμε, έτσι. Ναι. Λοιπόν, Fight Club δεύτερη ώρα εδώ στον Sport FM. Και επιτέλους μπαίνουμε με μια σχετικά καλή είδηση μέσα στον ζόφο των ημερών. Κώστα, πάνω που το συζητάγαμε, έχουμε tweet του Πρωθυπουργού. Ναι. Επιτέλους, σύμφωνα με το οποίο, το διαβάζω ως έχει, ναι, με απόφαση της κυβέρνησης αναστέλλονται οι λειτουργίες σε όλους τους χώρους της σκεφτικής λατρείας, κάθε δόγματος και θρησκείας. Μάλιστα. Εκκλησίες παραμένουν ανοιχτές μόνο για ατομική προσευχή. Η προστασία της δημόσιας υγείας επιβάλλει ξεκάθαρες αποφάσεις. Επιτέλους. Άρα και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ακούει Fight Club. Επιτέλους. Και ο Κυριάκος ακούει Γιάννη Τσαούση. Επιτέλους. Αργήσαμε. Μπορούσαμε να το έχουμε κάνει μια εβδομάδα πιο πριν. Ναι, γεια σας. Ναι, γεια σας, ναι. Μια παραγγελία. Α, συγγνώμη. Ναι. Λοιπόν. Μια εβδομάδα αργότερα. Δεν ξέρω σε πόσες χιλιάδες κρούσματα και θανάτους θα το πληρώσουμε αυτό. Αμάμως, σταμάτα πια με τους θανάτους και τους θανάτους. Μην είσαι δυσίωνος. Τώρα συγγνώμη. Δυσιωνία λέγεται αυτό. Δυσιωνία λέγεται. Όχι. Σταμάτα. Όχι, δεν λέγεται δυσιωνία. Τέλος πάντων. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ένα σημαντικό νέο. Ναι. Ένα σημαντικό νέο, έστω και αργά. Έστω και πιο αργά από όσο θα μπορούσε να το πούμε έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν. Πάμε στην Αγγλία. Ναι. Αυτό το φανταστικό πράγμα. Είδες καταρχάς το βίντεο που σου λέγα. Ναι, είδα το βίντεο. Είδα, ναι, το βίντεο. Το είδες όλο. Ναι, το είδα όλο. Mm-hmm. Με την πρέπουσα προσοχή. Το είδα με την πρέπουσα προσοχή. Mm-hmm. Δεν καταλαβαίνω γιατί έγινε τόσο φασαρέ. Προφανώς επειδή χρησιμοποιήθηκε το όνομα του καναλιού. Αυτό καταλαβαίνω. Γι' αυτό δόθηκε τόσο μεγάλη δημοσιότητα. Που κακώς νομίζω μου πήθηκε, είναι. Ναι, προφανώς, και θα κινηθεί και νομικά εναντίον του, από ό,τι διαβάζω, του συγκεκριμένου ανθρώπου. Ναι. Και πολύ καλά θα κάνει. Τίποτα. Νομίζω είναι μια κλασική περίπτωση ψυχάκια που θέλει να τραβήξει την προσοχή. Δεν είδα κάτι περισσότερο ή λιγότερο από αυτό. Πολύ ψύχρεμη φαρμακοποιός. Καθόλου ψυχάκια, εσύ. Ένα κλασικό ατύχημα χωριλίγη ήταν. Ναι, τι σε χωρίζει και αυτό. Ναι. Εννοώ καθόλου. Πολύ συνειδητά, καθόλου ψυχάκια δεν ήταν. Πολύ συνειδητά έγινε αυτό το πράγμα για να, ξέρεις, ναι, να μας παίξουν και να, να γίνουμε viral και να, ναι, okay, αποκτήσουμε τη δημοσιότητα που δεν καταφέραμε με κανένα κανονικό τρόπο. Ναι. Αυτό. Και το πετύχαμε, μόνο που τώρα θα μας γυρίσει ανάποδα, γιατί αρχίσαμε τις βλακίες. Και θέλω να πιστεύω ότι ειδικά αυτή την εποχή και με όλη, ας πούμε, την προσοχή που υπάρχει σε θέματα που έχουν να κάνουν με τη δημόσια υγεία, που έχουν να κάνουν με ανθρώπους οι οποίοι, ξέρεις, προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους, που έχουν να κάνουν με διασπορά ψευδών ειδήσεων, που έχουν να κάνουν με τέτοιου είδους αγένειες και απρέπειες, νομίζω ότι, ελπίζω μάλλον, ότι θα τιμωρηθούν όπως πρέπει. Ναι. Το να πηγαίνεις σε ένα φαρμακείο και να στείνεις ένα σόου, ας πούμε, για να, προσβάλλεις τη φαρμακοποιό και να βγάλεις και το πρόσωπό της, ας πούμε, κάποια στιγμή, ναι, στην κάμερα και να μιλάς κατά αυτόν τον τρόπο, πρέπει να τιμωρηθεί παραδειγματικά. Ναι. Για να μην υπάρξει κανένας άλλος μιμητής. Σωστό. Για να μην υπάρχει επόμενος που με πανίβλαξ θα κάνει το ίδιο πράγμα. Εξάλλου, τώρα που είπες πανίβλαξ, καλό είναι να θυμίζουμε έστω και μια φορά το χρόνο και με αφορμή κάτι τέτοια, πάντα το χρυσό κανόνα, τη χρυσή ρίση, δεν θυμάμαι ποιος την είπε, αλλά να γιάσει το στόμα του, ότι καλύτερα αν είσαι ηλίθιος να παραμένεις σιωπηλός παρά να μιλάς και να αίρεις κάθε αμφιβολία. Ναι. Έλα που δεν μπορούν. Αυτό είναι. Δεν κρατιούνται. Δεν κρατιούνται. Λοιπόν, γυρίζουμε στην περίπτωση της Αγγλίας, ναι, που τόσο πολύ σε ενδιαφέρει και νομίζω... Να μην με ενδιαφέρει εσύ. Βεβαίως να σε ενδιαφέρει. Εννοώ, επειδή ας πούμε θα είναι ξεπαρεώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση η Αγγλία, δεν πρέπει να μας ενδιαφέρει. Εντάξει, νομίζω αυτός είναι και ένας ακόμα λόγος που τους όθησαν να το κάνουν. Σου λέει μόνοι μας. Να μην παίρνουν μέτρα για την προστασία των πολιτών. Σου λέει μόνοι μας είμαστε. Ναι και. Μόνοι μας. Περίμενε. Επειδή από ό,τι θα μένουν κλειστά. Περίμενε, hold your horses. Ναι. Hold your horses. Ο Mark Twain το είπε αυτό, μπράβο. Ωραία. Αλλά hold your horses, μισό λεπτό.
Δεν θέλω να τα αφήσω για τα μηνύματα αυτό. Άσε μας ρε μαλάκα, μήνυμα διαβάζω. Ναι. Η εκκλησία σε φταίει για τους θανάτους, Φλόρε. Σαβούρες, δεν έχετε υδρώσει στη ζωή σας και κρίνετε και ρουφιανεύετε τα πάντα. Ωραία. Αυτά. Επιστρέφουμε στην κανονική ροή της εκπομπής μας. Προχωρούμε παρακαλώ στον επόμενο κύριο. Γεια σας. Ναι. Λοιπόν, Μπόρις Τζόνσον και συνεργάτες λοιπόν, για να το κάνουμε και λίγο πιο λιανά και ναι, για τον κόσμο που μας ακούει συμπεριλαμβανομένου εσού, mm-hmm. που δεν το έχει διαβάσει ίσως πάρα πολύ αναλυτικά. Όχι, πολύ αναλυτικά το διάβασα, ναι. Λοιπόν, το σχέδιο λοιπόν είναι ότι χωρίς εμβόλιο προσπαθήσουμε να επιτύχουμε την ανοσία της αγέλης. Δηλαδή να κολλήσουμε όλοι, κάποιοι θα πεθάνουν, ναι. οι υπόλοιποι θα ζήσουμε και θα έχουμε αποκτήσει και ανοσία. Και αυτό γιατί γίνεται, γιατί υποτίθεται ότι εκπονήθηκε αυτό το σχέδιο, για να μην κρασάρει η οικονομία. Mm-hmm. Η οποία οικονομία παγκοσμίως έχει κρασάρει, έτσι, ναι. για να ξεκινήσουμε από εκεί. Σήμερα πέσα νομίζω 12,2% τα χρηματιστήρια. Εντάξει, πώς δεν θα κρασάρει η οικονομία. Βρε, ας την οικονομία, περίμενε. Όχι, λέω ότι το βασικό επιχείρημα είναι αυτό. Πώς δεν θα κρασάρει η οικονομία με χιλιάδες κόσμο στα νοσοκομεία και να... Προφανώς και θα κρασάρει. Αυτό λέω. Ενώ ψάχνω να βρω έστω και ένα ελάχιστο ψήγμα λογικής σκέψης αυτό το που είπε. Ναι. Δύσκολα ναι. θα το βρεις. Διότι τα νούμερα είναι... Αμήλικτα. Είναι πραγματικά αμήλικτα. Ας σκεφτούμε ότι Αγγλία και Ουαλία μαζί, για τη Σκωτία και η Ιρλανδία έχουν διαχωρίσει τη θέση τους. Πρόσεξε, έχουμε ήδη... Σκωτία και Ιρλανδία να έχουν διαχωρίσει τη θέση τους. Και τι κάνουν γι' αυτό όμως, έχουν κλείσει τα σύνορα. Αυτοί παίρνουν δραστικά μέτρα, κάνουν τα δικά τους κτλ. Ναι, το... αλλά όταν ας πούμε, έρχονται σε επαφή με Άγγλους που δεν έχουν πάρει τα μέτρα, τι γίνεται εκεί. Περίμενε, γιατί το. Δεν ξέρω. Θέλω να πω, επειδή ακριβώς είναι ένα νησί. Ναι. Δεν είναι, ξέρεις, ένα μέρος που. Αν δεν κλείσουν τα σύνορα, σε λίγο καιρό και εκπονηθεί το σχέδιο, αν θες την δική ναι. μου άποψη, τη λέει η λογική, mm-hmm. νομίζω, σε λίγο θα. Θα τους γκρεμίσουν τα σύνορα οι Αγγλάρες, οι οποίοι θα ψάχνουν τρόπους να φύγουν από την Αγγλία. Άρωτα σε μένα. Μα δεν θα τους δέχεται κανείς από τη στιγμή που οι Αγγλάρες θα έχουν κολλήσει όλοι. Θέλω να πω ότι γιατί δεν θα δεχτεί ο Σκοτσέζος ή ο Ιρλανδός όταν θα ξέρει ότι κατά 99,9% αυτά είναι είσαι τα θέματα. Άρρωστος. Αυτά είναι τα θέματα. Λοιπόν, πρόσεχε τώρα τα νούμερα. Ναι. Αγγλία και Ουαλία είναι 60 εκατομμύρια νοματέοι. Mm-hmm. Ωραία. Λένε λοιπόν ότι υπάρχει περίπτωση να νοσήσει, σοβαρή περίπτωση, το 70% του πληθυσμού. Ναι. Δηλαδή 42 εκατομμύρια. Ναι. Και λέει ότι δεχόμαστε οπωσδήποτε ένα ποσοστό θνησιμότητας τουλάχιστον 1%. Μάλιστα. Το οποίο είναι 420.000 θάνατοι. Πρόσεξε. Να σου πω, το ότι το δέχεται, πώς το δέχεται. Το σχέδιο εννοούμε. Το ναι, σχέδιο. Αλλά τα ποσοστά θνησιμότητας μέχρι στιγμής είναι υψηλότερα. Είναι υψηλότερα. Ναι. Δηλαδή στην Κίνα ήταν 3%. Ναι, ναι, γι' αυτό Ιταλία... είπα τουλάχιστον 1%. Ναι, μα αυτό είναι τελώς αυθαίρετο. Γιατί όταν προφανώς. Έχεις στην Κίνα 2 με 3% και στην Ιταλία έχεις 7 με 8% των νοσούντων ή 6% ή δεν ξέρω εγώ πόσο, υψηλότερο πάντως από την Κίνα, πόσο προκύπτει το 1%. Ευχή είναι. Δεν είναι πραγματικότητα. Δεν στηρίζεται κάπου. Το σχέδιο προβλέπει, πριν σου πω την άποψή μου. Το σχέδιο προβλέπει καραντίνα όλων των ανθρώπων άνω των 70 για 4 μήνες. Ναι. Διότι σου λέει ότι αυτό δεν θα τελειώσει, το ξαναβρούμε μπροστά μας. Οπότε πρέπει να το τελειώσουμε μια και καλή. Να κολλήσουν όσα περισσότερα άτομα χαμηλού κινδύνου γίνεται. Και έχοντας πια ανοσία, να μειωθεί και η μεταδοτικότητα στα άτομα του υψηλού κινδύνου. Έτσι. Δηλαδή να μολυθούν τα παιδιά, να μολυθούν υγιείς άνθρωποι και τα αντισώματά τους, ναι. καθώς περνάει ο χρόνος, να γίνουν μετά ασπίδα για τις ευπαθείς ομάδες. Ωραία. Αυτό είναι το... το πλάνο. Το πλάνο, ναι. ναι. Οπότε, το σχέδιο είναι, από ό,τι λένε, να επιτάξουν τα ξενοδοχεία, να επιτάξουν εκτήρια, να τα κάνουν άλλα νοσοκομεία, ναι. γενικώς, έτσι. Και να δούμε τι θα κάνουμε. Και πάμε τώρα στην πραγματικότητα. Η πραγματικότητα, καταρχάς όπως είπες εσύ, ποια είναι πρώτα. Εγγύηση υπάρχει, ναι. Ναι, ποια εγγύηση, ποια οικονομία θα αντέξει μέσα σε ένα χαροκαμένο περιβάλλον. Δηλαδή ποια οικονομία δεν θα διαλυθεί μπροστά σε, πώς το λένε, δεκάδες, εκατοντάδες και χιλιάδες νεκρούς. Τι θα κάνει, δηλαδή θα πέφτει ο κόσμος δίπλα και άλλοι θα σου λέει δουλεύει το City και δουλεύουν οι αγορές. Mm-hmm. Δεν υπάρχει αυτό. Ας πάω στα χάρο τους να ψωνίσω. Ναι. ναι. Δεν υπάρχει. Δεν γίνεται να δουλέψουν αυτά τα, δεν γίνεται να συμβαίνουν αυτά τα δύο παράλληλα, να το πούμε έτσι. Λοιπόν. Το μεγάλο ερώτημα, το οποίο
δεν έχει απάντηση, έχει μόνο λίγες εξηγήσεις κατά με. Είναι γιατί ακόμα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι Άγγλοι πολίτες είναι σαν να βρίσκονται σε καταστολή σε σχέση με αυτό το πράγμα. Ναι. Και η απάντηση είναι ότι ένα, οι Άγγλοι, όπως γνωρίζεις πολύ καλά και δεν χρειάζεται να έχεις ζήσει στην Αγγλία για να το ξέρεις αυτό, νιώθουν πολύ διαφορετικοί από τον υπόλοιπο κόσμο. Mm-hmm. Και αυτό νομίζω ότι είναι το σημαντικότερο στοιχείο. Άρα νιώθουν και άτρωτοι. Δεν ξέρω. Mm-hmm. Δεν μπορώ να το πω αυτό. Αλλά σίγουρα νιώθουν πολύ διαφορετικοί. Και επίσης σου λέει, εντάξει, στον πρώτο παγκόσμιο μια χαρά τα πήγαμε. Στο δεύτερο παγκόσμιο ο Τσόρτσιλ έστειλε τα πλοία και φέραν τα παιδιά μας από τη Δουνκέρκη πίσω που ήταν αποκλεισμένοι. Θα τα καταφέρουμε και τώρα. Μάλιστα. Ωραία. Καταλαβαίνεις και καταλαβαίνετε κι εσείς που μας ακούτε ότι μιλάμε για ένα, πραγματικά και εδώ οι λέξεις είναι ίσως λίγες για να το περιγράψουν, ένα ρίσκο αδιανόητης έκτασης, διότι ουσιαστικά είναι σαν να αντιμετωπίζεις τους πολίτες σαν πειραματόζωα αυτό το πράγμα. Ποιος πολιτικός σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου, πέρα ας πούμε από τη Βόρεια Κορέα ή δεν ξέρω που αλλού, μπορεί να πάρει την ευθύνη για ξέρω εγώ μισό εκατομμύριο θανάτους? Δεν ξέρω. Εγώ σου λέω πολύ απλά. Εν καιρό ειρήνης, έτσι. Ναι. Γιατί εν καιρό πολέμου, λες παιδιά, έχουμε πόλεμο, σκοτώθηκαν κάποιοι άνθρωποι, τι να κάνουμε. Πόλεμο είχαμε. Εγώ πρώτο δεν καταλαβαίνω πώς μπορείς να απομονώσεις όλους ηλικιακά, mm-hmm. τους άνω των 70, πώς μπορείς να τους απομονώσεις από τις οικογένειές τους. Να τους κλειδώσεις στο σπίτι. Πώς, με ποιο τρόπο και πού θα πάνε, πού θα είναι οι οικογένειές τους, πού θα είναι οι συγγενείς τους. Όλοι είναι αλληλένδετοι μεταξύ τους. Σε αυτά που λες που θα νοικιάσουν, θα επιτάξουν βασιλούς, θα βάλουν μέσα τους γέροντες. Σε πόσο καιρό θα γίνει αυτό? Τι να σου πω. Γιατί τώρα μιλάμε για ώρες και μέρες. Αυτό που λέμε πριν για την εκκλησία, αυτό που είδαμε στην Ιταλία και που βλέπουμε δυστυχώς στην Ιταλία, ναι. Μετράνε και στην Αγγλία. Έτσι. Ναι. Η Αγγλία έχει ήδη καθυστερήσει. Δηλαδή, το να τους απομονώσουν, για παράδειγμα, σε μία μέρα με το να τους απομονώσουν σε 15 μέρες, μπορεί να κάνει τη διαφορά ανάμεσα σε ένα επιδημικό τσουνάμι, έτσι, και στη σωτηρία. Σωτηρία εντός εισαγωγικών, τέλος πάντων. Υπάρχει πάντα ο παράλυσος που είναι και στην πόρτα μας, που είναι η Τουρκία, που δεν έχει κρούσματα. Πολύ. Σήμερα έχει, Κώστα. Σήμερα, 18 βρε Γιάννη μου τώρα και σιγά. Εντάξει, 18. Σιγά τώρα τα 18. Πάνε σιγά. Πάρα πολύ καλά. Εντάξει και εσύ τώρα, υπερβολές τώρα, 18 κάνουμε και θέμα. Παράδεισος. Πάνε πάρα πολύ καλά. Θαυμάσια. Coronavirus free. Ναι. Λοιπόν, επίσης, στο θέμα της Αγγλίας ξαναλέω, είναι τόσο... όταν αρχίσουν να πεθαίνουν, ας πούμε, αρχίζουν να πεθαίνουν νέοι και υγιείς άνθρωποι. Αυτό το πράγμα δεν τεινάζεται στον αέρα. Εγώ σου λέω το πιο απλό πράγμα. Αυτό. Το πιο απλό πράγμα. Νέοι και υγιείς εννοείς οι οποίοι έχουν κάποια προβλήματα υγείας? Όχι. Νέοι και υγιείς. Παιδιά. Κάπου. Εξής. Όταν εκπονείς ένα τέτοιο σχέδιο και δεν εφαρμόζονται απαραίτητα και αρχικά και εμφανιστούν οι πρώτες ρογμές, το σχέδιο διαλύεται στον αέρα. Κοίτα, με βάση εάν αυτό υποθέσουμε που... ότι ναι. Αν εκπονηθεί και εφαρμοστεί τέλεια θα πετύχει, έτσι. Αυτό ναι. Δεν το έχουμε συζητήσει καν. Τέλος πάντων. Δεν ξέρω. Κοίτα, νεότεροι άνθρωποι πάντως μέχρι στιγμής δεν καταλήγουν από ό,τι γνωρίζουμε. Μέχρι στιγμής. Εκτός αν είναι άνθρωποι οι οποίοι, νεότεροι άνθρωποι που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, δηλαδή που έχουν πεσμένο ανοσοποιητικό. Διότι μπορεί να έχουν, ξέρω εγώ, κάποιο αυτοάνοσο, γιατί μπορεί να κάνουν χημειοθεραπείες κλπ. Κλπ. Αυτοί οι άνθρωποι κινδυνεύουν, οι νεότερης ηλικίας. Από αυτά τουλάχιστον που διαβάζω. Δεν είμαι γιατρός προφανώς, αλλά από όσο διαβάζω και ενημερώνομαι. Για το φίλο που ρωτάει, ναι, γνωρίζω ότι βγήκε κάποια δεδομένη ότι το 55% των Άγγλων συμφωνεί με τις προτάσεις αυτές. Μάλιστα. Πολύ καλά. Μην λέμε τι θα. Ναι, συμφωνούν. Είπαμε γιατί συμφωνούν. Δώσαμε δύο λόγους που πιθανόν να συμφωνούν. Αλλά ξέρεις, το 55% που συμφωνεί, υπάρχει και το 45% που δεν συμφωνεί. Ναι. Επίσης. Και σε θέματα που έχουν να κάνουν με την ανθρώπινη ζωή, δεν μετράει εξής η πλειοψηφία ότι θα το δηλαδή... πάμε όλοι γιατί συμφώνησε το 55%. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω πραγματικά. Μάλιστα. Δεν ξέρω, για την ακρίβεια, δεν μπορώ να βρω τις λέξεις για να περιγράψω το WTF που σκέφτομαι από μέσα μου, ναι, κάθε φορά που βλέπω σχετικό άρθρο. Ναι. Δηλαδή συζητάμε, λέμε τώρα να πριν συζητήσουμε για ένα βίντεο, ρε, αυτή τη στιγμή συζητάμε για μια χώρα. Μιλάμε για μια χώρα η οποία έχει καθυστερήσει επιδεικτικά να πάρει μέτρα. Βλέπω από τον Τζόνσον, καταλαβαίνω από αυτό που λέγαμε πριν, που είπα απόψε το βράδυ, περιορίστε τις αχρές κοινωνικές επαφές, ότι δεν είναι σίγουρος. Δεν είναι σίγουρος. Οι ώρες περνάνε, η Αγγλία μετράει νεκρούς. Και νομίζω ότι δεν ξέρουν, ρε, εσύ, ακόμα
τι πρέπει να κάνουν ή αν μπορούν να το κάνουν. Είναι ο ορισμός του παίζει με τις τύχες της χώρας. Παίζει με τις τύχες της χώρας πια. Όχι ανθρώπων κάποιων συγκεκριμένων. Μια οικογένεια, δηλαδή. Παίζει με τις τύχες της χώρας. Μα και ανθρώπων, Γιάννη μου, δεν μιλάμε τώρα. Ανθρώπους, όλα αυτά. Αν μιλάμε για 200, 300, 400, 500 χιλιάδες ανθρώπους, σύμφωνα με το πλάνο του, που μπορεί να είναι και περισσότεροι, γιατί ξαναλέω ότι όσο και αν αρνείται να συμμετάσχει σε αυτό όλο το πείραμα, γιατί μιλάμε για ένα πείραμα, η Σκωτία και η Ιρλανδία, θα έχουν και γίνει πρόβλημα. Είναι στο ίδιο νησί κατοικούν. Άρα μιλάμε για ότι μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερο το νούμερο των νεκρών. Παίζει με μισό εκατομμύριο ανθρώπινες ζωές. Ποιος έχει αυτή τη δύναμη? Πες μου εσύ. Πες μου εσύ. Δεν υπάρχουν ένα γκρουπ λογικών ανθρώπων επιστημόνων να του πούνε «Έλα εδώ, τι είναι αυτά που λες». Κώστα, δεν ξέρω. Είναι τόσο μεγάλο που... Μου λείπουν οι λέξεις. Okay. Μου λείπουν οι λέξεις αυτό που διαβάζω. Και νομίζω ότι η πληροφόρηση που έχουμε, ξέρεις, είναι καλή, δεν είναι διαφορετική. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο μυστικό σχέδιο πίσω από αυτό το μυστικό σχέδιο. Δηλαδή, τι να πω, πραγματικά. Okay, αντιμετωπίζουμε μια πρωτοφανή κατάσταση ως ανθρωπότητα, αλλά μέχρι στιγμής τι έχουμε δει αυτή τη στιγμή, με το παράδειγμα της Κίνας που αρχίζουν τώρα και πετάνε μάσκες, και το αντιπαράδειγμα της Ιταλίας, τι βλέπουμε? Ότι όσο πιο νωρίς παρέμβεις στο ρυθμό μετάδοσης αυτού του πράγματος και όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους προστατέψεις, τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα. Αυτό έχουμε δει μέχρι στιγμής. Έχεις καταλάβει τίποτα άλλο από αυτό? Δηλαδή, αυτό είναι ένα σίγουρο συμπέρασμα. Με παραδείγματα, δύο χώρες οι οποίες χτυπήθηκαν ανηλαίως. Η Κίνα, η οποία το γύρισε με συγκεκριμένο τρόπο και το είδαμε, και η Ιταλία, στην οποία ξέφυγε πάλι με τον τρόπο με τον οποίο είδαμε. Λοιπόν, χωρίς να συζητάμε τώρα τις θερμοκρασίες, υγρασίες, αν θα βρεθεί εμβόλιο, αν θα βρεθεί εν μέρη εμβόλιο κτλ. Λέμε εδώ μέχρι τώρα. Που είναι το. Μέχρι στιγμής, πώς να σου πω, το ομό κομμάτι της ιστορίας. Γιατί μέχρι εδώ είναι ομό, δεν έχουμε τίποτα. Ναι, μη συζητάμε για όλα τα υπόλοιπα, γιατί το αν θα βρεθεί εμβόλιο είναι κάτι το οποίο θα χρειαστεί χρόνο. Θα βρεθεί προφανώς εμβόλιο, αλλά όχι άμεσα. Όχι τώρα που το χρειαζόμαστε, για να το πω έτσι. Όσο για τη θεωρία της θερμοκρασίας, είναι προς το παρόν μια θεωρία. Έτσι, τι θα γίνει με την άνοδο της θερμοκρασίας? Ναι. Είναι κάτι το οποίο ελπίζουν οι επιστήμονες, όπως έχει παρουσιαστεί και σε παλιότερα κρούσματα κορονοϊού άλλου τύπου, ο οποίος φάνηκε ότι δεν ήταν πολύ ανθεκτικός στις ψηλές θερμοκρασίες. Μέχρι εκεί όμως είναι περισσότερο ελπίδα. Ναι. Δεν είναι κάτι που πάρουμε ως δεδομένο. Όχι βέβαια. Αυτό. Όχι βέβαια. Γιατί υπάρχει μια τάση του τύπου, έλα μωρέ στην Ελλάδα είμαστε, ένα μήνα θα έχουμε ζέστη, μια χαρά θα είμαστε. Μακάρι. Αλλά δεν είναι κάτι διαπιστωμένο. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αλήθεια. Εντάξει, επειδή ένας φίλος νωρίτερα που ξεκινήσαμε την κουβέντα είπε ωραία όλα αυτά, ναι εντάξει γίνεται κουβέντα για την αρρώστια, αλλά κάποια στιγμή να ασχοληθούμε και λίγο και με τις οικονομικές επιπτώσεις όλου αυτού. Εγώ δεν τολμάω καν να φανταστώ ποιες θα είναι οι οικονομικές επιπτώσεις. Μιλάω για τη χώρα μας, έτσι. Παγκοσμίως θα υπάρχουν υπάρχουν. Τρελές θα ανοίξει, μια τρύπα θα ανοίξει, μια τεράστια τρύπα θα ανοίξει. Εντάξει, εννοείται. Εννοείται. Δεν υπάρχει κάτι να συζητήσει. Να συζητήσει να πιστεί. Εννοείται. Επίσης, συγγνώμη, είναι πάρα πολύ αστείο ρε, εσύ, να λέει κάποιος, διαβάστε λίγο, μην κινδυνολογείτε. Η Κίνα δεν το γύρισε, απλά έκανε τον κύκλο τόπο σε όλες οι ιώσεις. Ναι. Κάνει δύο μήνες έξαρση και μετά τελειώνει. Η αλήθεια, είσαι τόσο σίγουρος? Mm-hmm. Αλήθεια. Κατέχεις εσύ που το γράφεις την απόλυτη αλήθεια, όπως όλες οι ιώσεις. Είναι αυτό όπως όλες κάνει τον κύκλο του. Θα αφήσει απλώς μερικές δεκάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς και that's it. Αυτό ήταν τόσο απλό? Επειδή έχουμε διαβάσει λοιπόν και λίγο στην Κίνα. Σας παρακαλώ πολύ. Στην Κίνα ο λόγος που αυτό το πράγμα πως δεν σε έκανε τον κύκλο του είναι γιατί οι Κινέζοι πειθάρξαν απόλυτα στα μέτρα. Είτε με τη δική τους βούληση είτε εξαναγκάστηκαν, δεν έχει να κάνει. Απομονώθηκαν. Σταμάτησαν να κυκλοφορούν έξω. Στη Γαλλία ετοιμάζεται να κατέβει στρατός στους δρόμους. Mm. Μόλις κλείσαν τα σύνορα. Και μας μιλάτε τώρα για απλή ιός που θα κάνει τον κύκλο της. Αλήθεια τώρα και ότι κινδυνολογούμε. Εντάξει παιδιά, μην μας ακούτε αν κινδυνολογούμε. Συγγνώμη δηλαδή τώρα. Στην Ιταλία γιατί δεν είχαν τον κύκλο του δηλαδή. Δεν είναι πραγματικά δηλαδή. Διαβάζω μερικά. Δηλαδή, τέλος πάντων. Καταλαβαίνω ότι είναι τα νεύρα τεντωμένα. Καταλαβαίνω το άγχος. Καταλαβαίνω και το φόβο. Τα νεύρα γιατί πότε προλάβανε να τεντώσουν, ρε Σιγιάννη? Έλαντε. Πότε προλάβανε δηλαδή να κάνουμε αυτή την κουβέντα στις 15 μέρες καραντίνας με απαγόρευση κυκλοφορίας στους δρόμους. Να πω ρε φίλε, τα νεύρα τεντωμένα. Ναι. Να την κάνουμε αυτή την κουβέντα την τέταρτη μέρα. Που απλά υπάρχουν συστάσεις που λένε παιδιά μην πολύ κυκλοφορείτε.
και με τα εμπορικά καταστήματα κλειστά, αλλά ανοιχτούς τους φούρνους, τα σούπερ μάρκετ, τα ακρεοπολία, τα αυτά κτλ. Πότε προλάβαμε να σπάσουμε τα νεύρα μας. Έλατε. Ρε Έλληνα, πότε έπηξες μέσα 4 μέρες στο σπίτι και δεν την παλεύεις. Πού έχεις σήμερα και 10 βαθμούς έξω και θες να βγεις μες στο χρέο. Με αυτό το σοφό ερώτημα, κυρίες και κύριοι, πάμε παρακαλώ σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Άλλο ένα τραγουδάκι και σε λίγο και πάλι εδώ με τον Κώστα για να πάμε παρέα με τα δικά σας μηνύματα μέχρι τις 12. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Τελευταίο ημερο Fight Club. Για πάμε να δούμε. Τι καλό μας έχετε γράψει. Ναι. Εντάξει, και συμπροστά στο άλλο, τα βλέπεις. Βεβαίως. Οπότε πάμε κανονικά. Business as usual. Λοιπόν. Περίμενε μισό λεπτό να οργανώσω εδώ την κατάσταση. Πεύχει δεν έχει ρεύμα ή δεν είχε τέλος πάντων πριν από μία ώρα. Ωραία. Πού το έδωσε. Ποιος βγάζει βόλτα το σκύλο του Βαϊμάκη, τι μας κρύβεται. Κανείς δεν βγάζει πολλά το σκύλο του Βαϊμάκη. Ο σκύλος του Βαϊμάκη μένει μέσα και κάνει παρέα στο αφεντικό. Ο Βαϊμάκης να λέει πάλι καλά που δεν έπεσε καραντίνα τότε που δεν είχε ίντερνετ, οριακά γλίτωσε το δράμα. Ξέρεις πόσες φορές το έχω σκεφτεί. Ναι, είμαι βέβαιος. Εντάξει, καταλαβαίνουμε έτσι. Γκουρού, είδαμε story χειροκροτήμα στο δοξασμένο Γκίζη. Κάποιο σχόλιο γι' αυτό, λέει ο Λοβέρα στο δεξί. Τι να πω. Εμένα μου αρέσουν αυτά. Είσαι λίγο εφέτζης. Δεν είναι θέμα εφέ. Εντάξει, εμένα στο λέω ότι όταν είχε πρωτογίνει αυτή η ιστορία που στην Ιταλία, ας πούμε, που ταξικοί άνθρωποι περνάνε και πολύ, πολύ πιο δύσκολα, έτσι, από εμάς. Και κάποια στιγμή, ας πούμε, πηγαίνανε και τραγουδάγανε στα μπαλκόνια και ξέρω, είχε βγει ένας... δεν θυμάμαι ποιος ήταν, ένας... όχι σοπράνο. Ένας βαρύτονος, δεν θυμάμαι, και είπε, ας πούμε, φοβερή του φωνή, ένα τραγούδι. Ήταν ωραίες, είναι ωραίες στιγμές αυτές, εσύ. Πέρα από το FA, αν το κοροϊδεύουν κάποιοι, όλο αυτό το πράγμα, ξέρεις, έχει και μια έννοια, ξέρω εγώ, συλλογικότητας, μια συμπαράσταση. Άνθρωποι κλεισμένοι στα σπίτια τους βγαίνουν στα μπαλκόνια και κάπως επικοινωνούν. Κάπως δίνει κουράγιο ένας τον άλλον. Εμένα καθόλου δεν με χαλάει αυτό. Εγώ το βρίσκω και συγκινητικό. Ναι. Και δεν μιλάω για τα, ξέρεις, οργανωμένες προτροπές, όνει και ντέο, ότι να βγούμε τα δέωρα κτλ. Γενικά όλο αυτό το ότι είμαστε κλεισμένοι σπίτια μας, αλλά με κάποιον τρόπο, ας πούμε, είμαστε εδώ, κάπως, στηρίζουμε ένας τον άλλον, έστω και με αυτόν τον τρόπο, εμένα μου φαίνεται ωραίο. Δηλαδή, λέει κάποιος, θα είσαστε η νέα Σοφία Βέμπο, που θα μας εμψυχώνετε αυτές τις δύσκολες ώρες. Θα είμαστε. Τι μη μας, λέω εγώ. Και μπορείτε να πλέκετε και κάλτσες, ναι, όσο μας ακούτε. Ναι, βεβαίως. Αφού το πάτε έτσι. Όχι, παιδιά, δεν είμαι στο Ολγάκι ακόμα. Δεν είμαι στο Ολγάκι ακόμα. Την Όλγα την Κυριλέγκο, πολύ φίλη μου, η οποία έχει το κορονοϊό. Ο άλλος λέει στο Masterchef, έβαλε κακάο στον πιτόγυρο. Καλύτερα να πάω Γουχάν χωρίς μάσκα. Από κάτι τέτοια πράγματα μας έκανε και τη φύση όμως. Ναι. Θέλω να πω, γίνονται κάποια πράγματα, σου λέει η φύση, αφάνισε τους. Αφάνισε τους, δεν αξίζει να ζουν, ρε παιδί μου, αυτοί οι άνθρωποι. Κακάο στο πιτόγυρο. Να αφανιστούν. Δεν θα λείψω κανέναν. Μπουρή working from home today, live από του Γκίζη. Τα μακαρόνια ξάφρισαν, γιατί όχι το ρύζι. Ή πλανητάρχης ο ιός, το μέλλον μας ορίζει. Λέει ο Χριστόφορος ο Ζαραγλίκος. Λέει κάποιος, ακόμα δεν έχει ρεύμα εδώ στην Πεύκη. Αποτίδα γενικά εδώ γύρω, ελεηνή. Κύριε Κωστά, έχω καλύτερο σώμα και φωνή από Χριστίνα Παπά. Αν βάλω το φορμάκι της, θέλετε να γίνει η λοκίτα σας και να δείτε τι μπορεί να κάνει το γάργαρο λαρίγκι μου. Θεοντόρ, 2.20 με τη φύρα. Ο Στόικα λέει, με αυτά τα στερεότυπα που έχουν δημιουργηθεί, ξεκίνησα σήμερα το τελευταίο χαρτί υγείας και ντράπηκα να πάω να πάρω. Όπως ζωριά. Α, μόλις είσαι το ρεύμα, ωραία. Ωραία, μόλις ήρθε. Εντάξει. Όλοι φανταζόμαστε τον κύριο Κώστα μας με φανελάκι Μινέρβα, σόβρακο, τρύπια κάλτσα και ρόμπα να κάνει εκπομπή. Νίκο Νέο Ηράκλειο, η γράν σου, λέει ο κάμερα σε μέδο. Θα εγγραφεί με αυτή την περιγραφή όμως. Ναι. Κύριε Κώστα, θα θέλατε να έρθω να με πετάξετε πάνω στο επιπλάκι σας και να γίνω η πουτσοθήκη σας, Μενέλαος 75 με επιδερμίδα 50. Αυτό την πέφτει όπου να είναι, έτσι, το έχεις πάρει χαμπάρι. Ναι. Ο γυμνός με τα χέρια στις τσέπες λέει, ψηλέ είσαι μυρουδιάς. Τίφανη, Kim Wilde, 4-0 από ημίχρονο. Όχι. Μέχρι και η Witherspoon. Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Κάθετε.
Λοιπόν, μέχρι και η Witherspoon φοράει κρακατόα μπροστά σε αυτή την κρύα τη Wild. Μάλιστα. Α, φαντάζει, συγγνώμη, φαντάζει η κρακατόα. Mm-hmm. Ναι, όχι φοράει, mm-hmm. φαντάζει, γιατί το έχει γράψει κάπως. Ναι. Mm-hmm. Λοιπόν, όχι, σε καμία περίπτωση. 40 χρόνια φούρναρης Τσαούσης σου μιλάει, δώσει σιρήνα στο λαό και άστο να αναπεινάει ή μόνο με Netflix και YouTube η ώρα δεν περνάει, λέει, ο τρίλημα και τιμωρία. Κότσο μου, βγήκα και εγώ θετικό στον ιό. Θες να μου τραβήξεις μια παχιά βεντούζα και να με ταΐσεις σου πίτσα να Ιαννό. Αν έρθει θα σου έχω στο Λίνο Σοκόμας. Νίκος με Ηράκλειο. Ο πρώτος, ο original, έτσι. Ο αυθεντικός, ο ορθόδοξος. Έτσι. Λέτε μετά από ένα μήνα καραντίνας να μιλάμε κι εμείς για τα 7 σύμπαντα με κοκάλινα γυαλιά σαν το γονίδι. Πού τέτοια τύχη ρε παιδιά. Πού τέτοια τύχη. Παιδιά, για τον Θόδωρο Ανδρεάκη, Θόδωρο Ανδρεάδη Σιγκελάκη. Ανδρεάδη Σιγκελάκη από Ρώμη που ρωτάτε και το βλέπω και τα λοιπά. Εγώ μια χαρά το βλέπω, τις προάλλες είχε βγει στο δελτίο του Α και έδινε ρεπορτάζ ο Τίμιος από Ρώμη. Επειδή κάποιοι ας πούμε νομίζετε ότι ο Θόδωρος θα, τι θα λιποτακτήσει μπροστά στο κινδυνό. Μια χαρά είναι ο άνθρωπος. Μια ερώτηση για τον Κούλι που μοιάζει με Ρακλής από τον Τιάλ Κάθελ Τιάλ Τζάχερ. Ρενέ Ρούσο, Τζέιμι Λί Κέρτις ή Έλεν Μπάρκιν. Αγαπημένες και τρεις, Ρενέ Ρούσο. Γιατί κρατιέται καλύτερα. Οι άλλες λίγο είναι μεγαλοκοπέλες, αλλά αγαπημένες και οι τρεις. Ξεκάθαρος ο Κούλης, έτσι. Εντάξει, τι να πούμε τώρα. Εσύ, Βαϊμάκη μου, θα πήγαινε στο Ολγάκι, εγώ θα πήγαινα στο Μελάψο και τούμπανο Άιτρις Έλμπα που με έκαμε να κατεβάσω πρωτόγαλα στο Λούθερ, λέει ο Χρυσογόνης, 1,70-130 κιλά. Μεγάλη αλήθεια από τον Πίτερ Κάουτς, ο ψηλός μέσα από το σπίτι του, μέσα από το σπιτάκι του, μιλά πιο απελευθερωμένα από τα ένωση στο στούντιο Γέννη. Όχι, λέω εγώ. Όχι, λέω εγώ. Απλώς επειδή έχει. Πώς το λένε, επειδή έχει απλώσει πέτσα, είναι λίγο, ακούγεται λίγο πιο χαλαρός, τίποτα άλλο. Μέχρι εκεί. Αν διαφωνείς, συγγνώμη για σένα, μιλάμε. Μιλάω εγώ, μπορείς να πεις και εσύ. Ναι. Ακριβώς το ίδιο λέμε το ψηλό, το έχουμε κάνει στο σπίτι των γονιών μου. Το παλιό μου γραφείο δεν το πετάξαμε ποτέ. Έμεινε ακριβώς έξω από την πόρτα. Εξαιρετικό αξεσουάρ για το delivery. Είμαι παντρεμένος 50 ετών. Έχω δύο φοιτητές και ένα παιδί λυκείου και παίζουν φιδάκι στο σαλόνι φωνάζοντας σαν μωρά. Η κυρά μιλάει στο κινητό με την αντιπαθητική θιά της. Κινδυνεύω από κορονοϊό. Κύριε Ιάννη, θα έρθετε από το σπίτι να με εμψυχώσετε προσωπικά. Και εγώ θα βγω στον μπαλκόνι να σας τραγουδήσω πότε τον παίρνεις, πότε τον τρως. Λεάν το 32 φιέρι, θα σου γαζώσω την καρδιά. Τι insta story κάνω τζαγκούν ρε παιδιά. Συγγνώμη τι. Δεν σε insta story τζαγκούν. Story τζαγκούν. Ναι. Δεν έχω δει, γιατί τι έγινε. Δεν ξέρω, κάτι μας λέω, τι έγινε. Δεν έχω δει, δεν έχω δει. Γιάννη και Κώστα, θα ήθελα την απάντησή σας με ένα μόνο νούμερο. Πόσο αδιάφορη σας είναι η υπογραφή μου. Ένα καθόλου, 10 πολύ. Λέει ο Άλεξ ο Άγιος. Πόσο αδιάφορη. Ναι. Ένα, το ένα τι είναι. Ένα καθόλου. Ένα καθόλου αδιάφορη, ναι. 10 πολύ αδιάφορη. 9. Πολύ αδιάφορη. Ναι. Γιατί τόσο, δηλαδή, γιατί τον πετσοκόβεις τον άνθρωπο. Τι είναι ο σου, αφού ρώτησε ο άνθρωπος. Μάλιστα. Να μην το απαντήσω. Εγώ θα πω 5, γιατί είμαι καλός άνθρωπος. Όχι, εσύ θα πεις 5 γιατί είσαι πιαρίστας, γιατί είσαι entrepreneur, γιατί είσαι δυνάμει δημοτικός σύμβουλος Γκίζη και μελλοντικός δήμαρχος. Όχι, όχι, όχι. Καλά, όχι. Δεν είμαι έτοιμος για ένα τόσο βαρύ φορτίο. Καλά. Γεννήθηκες έτοιμος. Για τον Γκίζη, όχι. Πόσο. Α, κατευθείαν θα πας Αθήνα, ε. Όχι, ρε παιδί μου, τον Γκίζη. Πρέπει να έχεις πολλά προσόντα για να μπορέσεις να εκπροσωπήσεις αυτό το λαό. Και τι σου λείπει, εσένα. Πολλά μου λείπουν. Μέχρι τώρα μου λείπει ήδη δεν είναι σταθερό. Όχι πια όμως. Θέλω να πω ότι έχασα επεισόδια με αυτά και με αυτά όμως. Μου λείπει πάρκιν, μου λείπει θέρμανση. Πόσο τιμή 53χρονο συνάδελφό μου, ο οποίος μας είπε: δεν μπορώ να κάτσω μέσα, τι πράγμα είναι αυτό. Χθες πήγα βόλτα στον Ημιτό και είχε 500 άτομα. Mm-hmm. Μάλιστα. Σε όλους όσους νομίζουν ότι η ζωή τους έχει διαλυθεί αυτές τις μέρες, δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από όσους δίνουν πανελλήνιες. Όχι πενταήμεροι, διάβασμα όλο το καλοκαίρι και εξετάσεις Σεπτέμβρη. Καλά, παιδιά, καθίστε να δούμε. Καθίστε να δούμε. Έχεις βγάλει και το πρόγραμμα ήδη μέχρι το Σεπτέμβρη. Ναι, έλατε. Όσα χρόνια και αν περάσουν, όποτε παίζετε 80's, θα θυμόμαστε το περίφημο σχόλιο «Επιτέλους μεγαλώσαμε και καταλάβαμε τι εννοούσε για το UK της Kim Wilde».
Καλό. Καλό. Ναι, παιδιά, έχει, το έχει γυρίσει το χαρτί ο Τζόνσον. Όντως. Ποιος? Για τον Τζόνσον. Ναι. Για τον Μπόρις. Τίμιος της Αούσης, λέει ο Άλεξ ο Άγιος, δέχομαι, αλλά είναι παλιό και έχει σημασία για μένα. Δεν μου πάει η καρδιά να το αλλάξω. Εντάξει. Δεν μίλησαμε την παλαιότητά του. Mm-hmm. Κρούσματα, εντάξει, αγέλη. Κράτα μια πισινίδα, γιατί αν αποδείξεις να δω τι θα λες. Μα τώρα αλήθεια, τώρα είναι μήνυμα αυτό. Να κρατήσουμε πισινίδα για την αγέλη. Εντάξει, παιδιά, οκ. Okay. Παιδιά, εσείς που λέτε ποια είναι Τίφανη, μπείτε να γουγκλάρετε, να ακούσετε το τραγούδι. Ναι, παίξαμε ένα τραγούδι στην αρχή. Τίφανη, μια τραγουδίστρια από την εποχή μας. Έτσι, Κώστα μου. Ναι, πηγαίνετε σε pub. Ναι, εντάξει, είναι διάφορα μηνύματα για τον Μπόρις Τζόνσον, πάρα πολλά εδώ πέρα. Εντάξει, θα τα διαβάσουμε όλα όπως καταλαβαίνετε. Στα σούπερ μάρκετ 5-5, στα φαρμακεία 2-2, ακόμα και στο ραδιόφωνο 1-1. Τι θα γίνει αν βρεθεί κρούσμα στη Μόρια που 20.000 άνθρωποι κοιμούνται ένας πάνω στον άλλον? Πού δεν θα βρεθεί, αναρωτιέμαι εγώ. Ναι. Πού δεν θα βρεθεί εσύ? Εγώ, ας πούμε, αναρωτιόμουν σήμερα τι θα γίνει με την ΕΣΟ που θα μπει. Που μπήκε, μάλλον. Δεν θα μπει. Τι ρε, και με αυτές που είναι μέσα. Λιγότερο τέτοιο είναι. Τι θα κάνουν, θα μείνουν μέσα. Θα πετρελαιώνουν κάθε μέρα τα κρεβάτια. Τι θα κάνουν, ξέρω εγώ. Εννοώ ότι τι θα κάνουν, δεν θα βγαίνουν εξοδούχοι ποτέ. Έλα μου, ντε. Γιατί δεν βλέπω άλλη λύση. Δηλαδή το να βγαίνουν οι άνθρωποι εξοδούχοι και να γυρίζουν μέσα μετά. Δεν ξέρω. Δηλαδή τι βασανιστήρια θα περάσουν για τα παιδιά. Έχουν που έχουν τον πόνο του με το στρατό, τώρα θα έχουν και αυτό. Ζόρια, ρε, εσύ. Ζόρι, μεγάλο, ναι. Θα είναι σαν φυλακισμένοι για αυτοί. Έλα. Είδα ένα τρίλημα και θυμήθηκα. Εντάξει, από τα καλύτερα της σημερινής. Είδες βίντεο try, έτσι? Ναι, βέβαια είδα. Με τα ζάρια δεν λες, ναι. με την γογό μαζί. Εντάξει, φανταστικό. Ναι, υπέροχο, υπέροχο, υπέροχο. Ειδικά στο κομμάτι του πλακωτού, έτσι. Ναι, υπέροχο. Εντάξει, φανταστικό. Όσοι δεν το έχετε δει, παρακαλώ, κάντε ένα κόπο. Μεγάλο στράι. Σπουδαίο στράι. Λέει λοιπόν ο Άσου του Σιώσου. Να σου πω κάτι, συγγνώμη, ναι. Τώρα μια πω για τον τράι. Είχε δει το αντίστοιχο βιντεάκι του Ρομπέρτο, του Ολυμπιακού, του παλιού τερματοφύλακα, για τον εγκλεισμό στο σπίτι? Όχι. Που έκανε ποδήλατο πάνω αυτό και έλεγε και, ξέρω εγώ, πάμε αδέρφια και τα λοιπά, και ήταν, ξέρω εγώ, η σύντροφός στο πίσω και έκανε κοιλιακούς, δεν θυμάμαι τι. Σκεφτόμουν και ήθελα να πω ότι, ξέρεις, καταλαβαίνω ότι έχουν και διάφοροι celebrities και μαϊντανοί και attention whores και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, κάποιοι με δική της πρωτοβουλία και κάποιοι με προτροπή άλλων, να μπορέσουν να περάσουν το μήνυμα ότι μένουμε σπίτι, ωραία. Mm-hmm. Τώρα θα μου πεις ότι άμα στο πει, ξέρω εγώ, ο Ρουβάς και η Τόνια Σιτροπούλ θα μείνει σπίτι? Δεν ξέρω, εγώ προσωπικά όχι, αλλά μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα πούνε, ρε εσύ μου το λέει ο Ρουβάς. Ναι. Αφού είναι να το κάνετε εσείς celebrities, κάντε το λίγο funky, ρε εσύ. Κάντε το να έχει λίγο, ας πούμε, ενδιαφέρον. Ναι. Όπως το έκανε ο Τραγιανός. Mm. Δηλαδή αυτό έχει ένα concept, ρε παιδί μου. Κάτι κάνει, δηλαδή το βλέπεις και σου μένει και στο μυαλό και δεν είναι απλά σου λέει είμαστε υπεύθυνοι, μένουμε στο σπίτι. Ωραία, μπράβο. Πες και κάτι να του χωλήσει το άλλο λίγο στο μυαλό, το συζητήσει με τους φίλους του. Σε κάποιον μπορεί να του κάτσει αυτό το πράγμα καλύτερα από ένα ξερό βίντεο, ας πούμε, του τύπου, επειδή είσαι ο celebrity, μου λες να κάτω σπίτι. Ναι. Να είναι λίγο ψυχωτικό, να είναι λίγο, ξέρω εγώ, αστείο, να είναι λίγο πορωτικό, να είναι... Κάτι, να είναι. Να πιάσει τόπο. Το κάνεις, το κάνεις. Αυτό ήθελα να πω. Έβγαλε Μπόρις διάγγελμα Άντολφ χωρίς μουστάκι. Μπαίνει ο Δέλλας της Γογός με τρία και ασάκι. Ήρικ, goodbye και DPG, welcomes the great Σερτάκι. Λέω, άστος ο Σιώσος, εδώ που εδώ θυμήθηκα τον Dry. Κουράγιο στα παλικάρια, λέει κάποιος της Ελβίκ. Ναι, κομμένη άδεια Πάσχα, κομμένης δεν εντερεύσεις. Ναι. Λοιπόν... λέει κάποιος, το 35% των παιχτών και του προσωπικού της Βαλένθια έχουν βρεθεί θετικά, ναι, στον κορονοϊό. Τι να σκέφτονται αυτή τη στιγμή στην UEFA που τους έβαλαν να παίξουν την Αταλάντα? Αταλάντα. Τίποτα. Τι να σκέφτονται? Αν σκεφτόντουσαν, δεν τους βάζουν να παίξουν. Ναι. Ξανά άσουτος. Της, ναι, φυλακής στα σίδερα για αρχόντους μπαλαδόρους. Self-isolated ο Sin Boy σνιφάρει μαρκαδόρους ή του παβιό η μάνικα απολυμμένη χώρους?
Έστειλα μήνυμα τύπου 2 χέρια, 3 πόδια κτλ. Την Πέμπτη την Παρασκευή στο Ζερβάκι και δεν μπορείτε να καταλάβετε τι έγινε. Ρώταγε γιατί μου το έστειλε αυτό κτλ. Βέβαια, μην κάνετε, είναι και σε επαφείς ομάδες ο Ζερβάκης, μην του κάνετε τέτοια. Τουλάχιστον ακυρώθηκαν όλα και θα έχουμε fight club κάθε μέρα, ούτε αγώνους ούτε τίποτα. Τέλος η δικαιολογία σας. Τέτοιοι είστε. Τέτοιοι είστε. Συγγνώμη, ο αγώνας είναι δικαιολογία. Δικαιολογία, μην κάνετε εκπομπή, είναι. Αλήθεια. Θα ήθελα μία άποψη και από τους δύο για το στήθος της Βίκη της Κάβουρα. Original είναι εικονάτο. Ο κύριος Γιάννης δεν είδε, νομίζω. Δεν ξέρω. Δεν είδε το λαμπερό σοου που ξεκίνησε με Νίκο Γουλόνι. Δεν ξέρω ποια είναι η Νίκη. Είναι η Βίκη Κάβουρα, είπες. Ναι. Δεν έχω ιδέα. Είναι η συνοδοιπόρος του Νίκου του Κοκλώνη. Ναι. Άρα είναι σπουδαία ήδη. Ναι. Είναι σπουδαία ήδη. Κάνει το backstage στο σπουδαίο σοου το οποίο ξεκίνησε προχθές. Έκανε λαμπερή πρεμιέρα, ναι, στην τηλεόραση του Open. Ναι. Με τραγούδια και χορούς, με εκπληκτικούς καλεσμένους και φοβερές φωνητικές επιδόσεις. Εκπληκτικός, κοκλώναρος. Θα επανέλθουμε κάποια στιγμή, θα επανέλθουμε. Θα επανέλθουμε, γιατί δεν πρόκειται να τον δεις. Ναι, όχι. Ναι, δεν πρέπει να μυρωθείς. Λες, ναι, ωραία, δεν πρέπει να μυρωθείς κάποια στιγμή. Δεν ξέρω, πότε παίζεται αυτό. Κάθε Σάββατο είναι το, νομίζω, το live του. Βράδυ. 9-10, ναι, κάτι τέτοιο. Α, ίσως, αν είμαι τυχερός, θα δούμε. Μπορεί. Τι τυχερός να είσαι, δηλαδή. Έλα, εντάξει, δεν θα κάτσω να εξηγήσω τώρα αυτό. Λοιπόν, σε σούπερ μάρκετ στο Χόλμης συμβαίνει τώρα. Όλα τα μακαρόνια εξαφανισμένα από τα ράφια, εκτός από αυτά που έχουν ιταλική σημαία πάνω. Mm-hmm. Ό,τι. Μάλιστα. Καταπληκτικό. Ναι. Ναι, μου θυμίζει τη βλακεία με την πύρα την κορώνα στην Αμερική. Το έχεις δει, νομίζω, έτσι. Στην Αμερική, ναι, πώς το είχατε, αυτό είχαμε που είχαν βγει το 50% των Αμερικανών είπαν ότι πιστεύουν, ναι, 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 ότι σχετίζεται η μπύρα με, εντάξει, με τον ιό. Εσύ, ναι. Εντάξει. Τι. Είναι λίγο αλαφροίσιο οι Αμερικανοί, ας το πούμε έτσι. Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Okay. Όσο και να ακούγεται στερεοτυπικό και βλαμμένο, είναι λίγο αλαφροίσιο. Αυτό δεν είναι μόνο αλαφροίσιο αυτό που το λέει. Εντάξει. Το λέω, να πιστεύει, το λέω, δηλαδή, λίγο ότι γλυκά. Η μπύρα έχει σχέση με τον ιό. Το λέω γλυκά. Τι να πει, Δρασί, okay, τι να πει τώρα. Εντάξει. Λέμε κάθε τρεις Κυριακά και τώρα για τερματική ηλικιότητα και τι να κάνουμε, αφού βλέπεις τον πρόεδρό τους. Λοιπόν. Μπορεί να μας πει ο Ζερβάκης πώς ήταν τα πράγματα κατά το μαύρο θάνατο το 14ο αιώνα. Είναι ντροπή σας. Θα μπορούσατε να στείλετε πιο ρεαλιστές, να πείτε, ρε παιδί μου, ξέρω, τη Ισπανική γρήπη πριν από 100 χρόνια. Εκεί να έχει μια εσάνς ρεαλισμού. Το πήγατε πολύ μακριά κι εσείς. Ναι. Πάρα πολλά μηνύματα. Χαμός γίνεται. Εντάξει. Πολλοί έχετε προχωρήσει ότι έχουν δημιουργηθεί συνθήκες κρίσης, θα υπάρξουν υπερευκαιρίες και πολλά για, το, ξέρεις, για τον καπιταλισμό και αυτά, παιδιά. Ας μείνουμε ζωντανοί για και θα δούμε τι θα γίνει. Λέω εγώ. Λέει κάποιος, μπράβο, λέει σε αυτούς, λέει, και τα μίσκο στην Ιταλία φτιάχνονται ή με ιταλικές πρώτες ύλες. Μην λες, δηλαδή, κόψουμε και τα μίσκο στην. Ναι, σε ποια χώρα, τη Σουηδία, είπες πριν. Στο Χόλμ, είπες πριν. Σουηδία, ναι. Ναι, ωραία. Κάποιος λέει, ο κύριος Κοκλώνης θα σου γαζώσει την καρδιά. Ναι. Ένας θεούλης πήγε και άφησε εξάδα κορώνα σε ράφια που είχαν αδειάσει από κολόχαρτα. Μάλιστα. Ενημέρωση προς τον κύριο Κώστα, Just the Two of Us αναβάλλεται προσωρινά. Μία που ξεκίνησε και μία που αναβάλλεται. Τώρα εδώ που τα λέμε, επειδή, Γιάννη μου, θέλω να σου πω ότι στην πρεμιέρα του Λαμπερού Σοου που παρουσιάζει ο Νίκος Κοκλώνης, αντί για θεατές είχαν βάλει μπαλόνια. Ναι. Έτσι, γιατί, ξέρεις, μην έχουν κόσμο στο στούντιο, ρε παιδί μου. Παρ' όλα αυτά, το να είναι άνθρωποι στο στούντιο, είναι, ξέρω εγώ, 16 ζευγάρια πόσα είναι, είναι παρουσιαστή, συγκριτική επιτροπή, φτάνουμε κοντά, ξέχωρα τεχνική κτλ. Είναι κόσμος που χορεύει, που όλοι μαζί είναι backstage, δεν είναι και ότι καλύτερο τώρα ένας να κολλήσει τους άλλους, λογικό είναι να υπάρχει ανησυχία αν δεν έχει κολλήσει κιόλας κανένας από τους ανθρώπους εκεί. Εντάξει. Ναι. Τέλος πάντων. Εντάξει, πάρα πολλά μηνύματα. Λοιπόν,
Panoramix λέμε με αφορμή την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού μέσω Twitter περί αναστολή λειτουργιών σε εκκλησίες, αλλά παραμονή ανοιχτών εκκλησιών για προσευχή, θέλω να ρωτήσω το εξής. Ποιος εγγυάται πως δεν θα συρρεύσουν κατά μάζες την επόμενη Κυριακή για ατομική προσευχή σε εκκλησίες ή πιστή? Κανείς. Απαντάω. Επίσης, ποιος εγγυάται πως δεν θα αντιδράσει η Ιερά Σύνοδος και προχωρήσει όπως αποφάσισε για λειτουργία μία ώρα στις Κυριακές? Από ό,τι θυμάμαι, η εκκλησία είναι σχεδόν το κράτος της Ελλάδας, εγώ ζω στις Ηνωμένες Πολιτείες κτλ. Μάλιστα. Πρέπει πλέον να γίνει Eurovision ανεξαρτήτως συνθήκων λόγω της καλτήλας που στέλνει η Ρωσία. Δεν το έχουμε δει. Πρέπει να το δούμε. Θα το δούμε, ναι. Έχουμε μείνει με το Δημοφιλέα Φόκ. Θυμάστε με την Babysitter. Μας είχε στείλει φωτογραφία με τα παιδιά, ναι, τα πολλά, ναι, κτλ. Ναι. Λέει, η γυναίκα μου με αγνόησε και τελικά την προσέλαβε με τη δικαιολογία ότι το πιτσιρίκι θα κοιτάς. Τέλος πάντων, ωραία είπα από μέσα μου και παίρνω απόσταση από αυτό που είπα. Και σήμερα έκλεισαν όλα τα γυμναστήρια για 2 εβδομάδες και θα κάνω εγώ την babysitter. Δεν είναι μόνο το νεογέννητο, είναι όλα μαζί, λόγω του ότι εδώ πέρα είναι το March break. Για 1 εβδομάδα θα τσεκάρω τα νεύρα μου. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, ο Σίνισα Μιχάηλοβιτς, ναι, λέει για κορονοϊό, είπε: πέρασα 2 πολέμους σε καρκίνο. Το να είμαι σπίτι είναι υπέροχο. Ναι. Ο Τέος Μπουρούσης και καλύτερα νυν Βουβονική Μανώλη. Έχει στείλει το εξής. Η μετακόμισή μου στην Αθήνα έγινε το περσινό καλοκαίρι με τα κόμπο και βασάνων. Μέχρι πρότινος έμενα στην Άρτα και δούλευα στην οικογενειακή επιχείρηση. Πάντα ήθελα κάτι περισσότερο και αποφάσισα να κυνηγήσω τα όποια όνειρά μου στην Αθήνα. Μέχρι στιγμής το σχέδιό μου πήγε πολύ καλύτερα από ό,τι πίστευα. Έφτασα στο σημείο να είμαι απόλυτα ικανοποιημένος από τη ζωή και να οργανώνω το βραχυπρόθεσμο μέλλον. Αυτά μέχρι την πανδημία. Τώρα εγώ, όπως και πολλοί άλλοι, είμαι στο σπίτι συνεχώς, δουλειές ένθεν κακήθεν ακυρώνονται και η οικονομική στενότητα δεν χτύπησε απλά την πόρτα, μπούκαρε με πολιορκητικό κρυό. Το καλύτερο σας το αφήνω για το τέλος. Η οικογενειακή επιχείρηση είναι σούπερ μάρκετ. Οι γονείς μου θα δουλεύουν μέχρι να σβήσει ο ήλιος και εγώ μετράω τα κολόχαρτα στο σπίτι. Μάλιστα. Έτσι είναι αυτά. Κώστα μου. Ο Λαλάμας in Pyjamas, ναι, λέει: όλα γίνονται για να μην μπορέσει ο μεγάλος τεράστιος Τζόρνταν Χέντερσον να σηκώσει το τρόπαιο. Ευχαριστημένος Κώστα. Θα το σηκώσει, παιδιά, το σηκώσει. Θα το σηκώσει. Ναι, και τι θέλεις να μου πεις, ναι, ναι. Ότι είναι ώρα να μας... Είναι ώρα. Ναι. To show us off, Κώστα. Θέλω να σου πω ότι κύλησε πολύ ευχάριστα ο χρόνος στην εκπομπή σου. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστήσουμε τον Γιάννη Σταυρόπουλο και τον Κυριάκο Σταθερόπουλο. Να ευχαριστήσουμε ένας τον άλλο και τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Fight Club αύριο στο ίδιο μοτίβο με σήμερα. Κανονικά όλη αυτή τη βδομάδα. Έτσι. Και την άλλη εβδομάδα ανάποδα. Έτσι. Λοιπόν, καλή ευκολία. Γεια σας και καλή αυριανή.